Εδώ είμαστε. Καλημέρα κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι. Γιώργος Συρίγος, Σωτήρης Δασκαλάκης για 3 ώρες κοντά σας. Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να βάλουμε το κυλαϊδόνι, πάμε να βάλουμε σκύλους για να μπούμε μέσα στο ρυθμό που θα έχει η σημερινή εκπομπή. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Μυστήρια εποχή το φθινόπωρο. Όταν μπήκα μέσα στο στούντιο έκανε ζέστη. Λέω το Σωτήρι βάλε λίγο το ερκοντήσιο, τώρα κάνει κρύο. Εντάξει. Αλλά από εκείνη τη ζέστη που σε μουλιάζει και σε τρελαίνει, προτιμώ αυτό. Μια στο ζέστη, μια στο κρύο. Θα τη βρούμε την άκρη. Άλλωστε τι Θεσσαλονικής, ανεβασμένα άτομα είμαστε. Αν δεν μπορούμε να βρούμε την άκρη στη θερμοκρασία του στούντιο. Ναι, στην δίσκο. Γουστάρω δίσκο. Εκεί που λυκνίζανε οι νεολαίοι της εποχής μου τα κορμιά τους. Ναι, ωραίες οι δίσκο. Τι ωραίες που ήτανε οι δίσκο. Μένετε ο άγνωστος πόλεμος. Ποιος βαρδάνης και ποιος ψάχος. Εδώ γίνεται του κουτρουλί ο γάμος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τα παιχνίδια εξουσίας που παίζονται αυτή τη στιγμή στην πλάτη του δύσμυρου ελληνικού ποδοσφαίρου. Και πρωτεργάτης, πρώτος στη σειρά, πρώτος στις εξελίξεις, πρώτος στο πέταγμα του γατιού, πρωταγωνιστής κυρίες και κύριοι είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος έχει εξαπολύσει έναν ανένδοτο εναντίον του ΠΑΟΚ και του πρόεδρου του Ιβάν Σαββίδη, γιατί αυτόν είναι που υπολογίζει. Και πραγματικά τα πράγματα έχουν περιπλεκτεί και από εδώ και πέρα θα ζήσουμε τεράστια επεισόδια. Βάρε μου, άλλαξε μου λίγο. Έχετε να δείτε πράγματα που δεν μπορείτε να τα φανταστείτε φέτος. Διότι από τη μία μεριά ο πόλεμος που έχει κηρύξει στον Ιβάν Σαββίδη ο Βαγγέλας, ο Γεγιές, είναι τέτοιος που δεν υπάρχει περίπτωση ο Πόντιος να μην σηκώσει το γάντι. Και εδώ, σας είπα, θα γίνει του κουτρουλί ο γάμος. Βάλετε από παντού ο Ιβάν αυτή τη στιγμή. Και αυτό που με φοβίζει δεν είναι ο εμφύλιος, γιατί εμφύλιος είναι όταν Έλληνες κυνηγάνε τους άλλους Έλληνες, η μισή όλη η Μακεδονία εναντίον της Αθήνας και του Πειραιά, όλο αυτό είναι εμφύλιος παραγμός. Μπορεί να γίνεται στο γήπεδο, αλλά οημέ υπάρχουν και φωνές όπως αυτή που βγήκε την περασμένη εβδομάδα και είπε κάποια πράγματα για απόσχηση της Μακεδονίας, λέει, από την Ελλάδα. Κάνουμε δικιά μας Μακεδονία, εδώ κάνουμε κράτος. Μακριά από την εκπομπή μου αυτές οι αιρετικές απόψεις. Όποιος έχει τέτοιες απόψεις μην τολμήσει και τις πει εδώ. Αυτή είναι μια αθλητική, κοινωνική και πατριωτική εκπομπή. Και εγώ για τις βρωμοομάδες σας, όπως και να λέγονται αυτές, δεν παραχωρώ ούτε μία πετρούλα της Μακεδονίας μου. Ένα πετραδάκι, ένα γκόκουά μου. Λοιπόν, στα θέματά μας αυτά τα λέμε για να κατευνάσουμε τα πάθη, να διαφωτίσουμε τον κόσμο και με τη σωστή μας τη σκέψη και το μεστό μας στο μυαλό θα προσπαθήσουμε να ηρεμήσουμε την κατάσταση.
Από τη μια μεριά υπάρχει ο ογκόλυθος, ο οικονομικός ογκόλυθος που λέγεται Βαγγέλης Μαρινάκης ή Κέλης ο Γεγιές. Πάρε μου λίγο το Βαγγέλη το Γεγιέ ρε φίλε. Θέλω να τον ακούσω το Βαγγέλη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο εδώ είμαστε. Και θα σας τα πω όλα όπως τα σκέφτηκα και τα διασταύρωσα με πολύ ανεβασμένους ανθρώπους που συζητάω μερικές φορές. Γιατί μερικές φορές είναι και κουραστική, ξέρεις. Γεια σου Βαγγέλα. Ο άνθρωπος είναι ένας από τους κολοσσούς, τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της Ελλάδος, ο οποίος και πριν από λίγο καιρό έκανε μια επένδυση να φέρνει, λέει, καταψυγμένο αέριο. Άκου καταψυγμένο, καταψύγεται το αέριο, καταψύγεται, μάλιστα. Και παρήγγειλε, δεν ξέρω, καμιά εικοσαριά παμπόρια συνεταιρικά με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων έκαστος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Κέλης οικονομικά είναι κολοσσός. Και από την άλλη μεριά, καμία απολύτως ανάγκη δεν έχει το ελληνικό δημόσιο, διότι όπως και ο Ιβάν, ο έτερος Καπαδόκης, φέρνει τα λεφτά του από το εξωτερικό. Δεν ζητάει δάνεια από τις τράπεζες, δεν παίρνει δρόμους και κτίρια και γιοφύρια, δεν έχει κατασκευαστική και ασχολείται με τη θάλασσα. Είναι θαλασσινός ο Βαγγέλης. Από την άλλη μεριά λένε ότι όποιος θαλασσινός πατήσει γη δεν στεριώνει. Γιατί έχει μάθει στο κούνημα της θάλασσας. Δεν μπορεί να περπατήσει ίσια. Άμα δείτε παλιούς ναύτες, μπορεί να περπατήσουν πάσα σουρωμένοι. Επειδή συνέχεια κουνάει το καράβι και προχωράνε με τα πόδια ανοιχτά, δεξιά-αριστερά, για να έχουν ισορροπία. Ο Βαγγέλης ο Γεγιές δεν έχει καμία ανάγκη το ελληνικό κράτος. Τα λεφτά του είναι στο εξωτερικό, μάλιστα και μια ομάδα στην Αγγλία. Τόσο βαθιά είναι χωμένος μέσα στα συστήματα, τα παγκόσμια συστήματα. Μπήκε και στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί που κάνει κουμάντο. Ποια Αμερική? Η Αγγλία είναι που κάνει κουμάντο τον κόσμο. Η Αμερική είναι παραπέδι της. Πώς είμαστε εμείς με τους Κύπριους? Έτσι είναι οι Αμερικάνοι με τους Άγγλους. Και η πατρίδα τους, η Μητρόπολη της Αμερικής, θεωρείται η Αγγλία. Και αυτοί είναι που κάνουν και το κουμάντο. Πήρε και μια... Έχει και εκεί τα γραφεία του Μαρινάκης. Δεν τα έχει στο Ροστόφ. Έχει εκεί και... Πήρε και μια ομάδα. Και τι κάνει? Ενώ δεν έχει καμία ανάγκη στην Ελλάδα, κάνει αυτό που το θεωρώ πολύ επικίνδυνο. Παίζει. Ο Βαγγέλας, ο Γεγιές, ο Μαρινάκης, ο Χοντρός, παίζει. Και παίζει με τον Ολυμπιακό. Γιατί από μικρό παιδί είναι βαμμένος γάβρος, βαμμένος, είναι ένας άνθρωπος που μπροστά στην καψούρα στον Ολυμπιακό δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και με που λειτουργεί με τους παγκόσμιους κανόνες του ισχυρού. Θα τα κάνω όλα γης μαδιάμ. Θα μεταγυριστώ όλες τις άκρες
και όλες τις τρύπες που μου δίνει ο νόμος. Όλα τα παραθύρια και όλες τις κερκόπορτες θα τις διαβώ αρκεί να πετύχω το στόχο μου. Μεγάλο έχει κήρυξη με τη μία ένα τεράστιο επικοινωνιακό παιχνίδι έχοντας σαν συμμάχους, γιατί άλλο να βγει ο Ιβάν, άντε να το σιγοντάρει το Open, άντε και κανένα δυο ραδιόφωνο, τρία στην Βόρεια Ελλάδα, κανένα δυο site και τελείωσε. Ούτε καν η ΕΡΤΡΙΑ το σιγοντάρει. Και άντε να βγει ο Κυριακού, να βγει ο Αλαφούζος, να βγει ο Κοντομινάς και να σου κάνουν αβάντα. Γιατί τα κανάλια τους είναι στην Αθήνα, επηρεάζονται από το κλίμα των Αθηνών, οι δημοσιογράφοι όλοι δέχνονται μπούλινγκ όταν θα βγουν από τα στούντιο. Τι είπες ρε, όταν θα βγουν να πάνε να φάνε, θα πάνε να ψωνίσουν, να πάνε στο σούπερ μάρκετ, κοιτάξει, ο διπλανός παράξενα καλά τα έπαιζε χθες κύριε Μάνεση. Παγώσει το αίμα του. Όλο λοιπόν το επικοινωνιακό παιχνίδι έχει πέσει πάνω στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, διότι κυρίαρχος, πακέτος και θριαβευτής των καλοκαιρινών μεταγραφών αλλά και των παιχνιδιών του Champions League, ο Μαρινάκης είναι μέσα σε όλα. Και από εδώ και πέρα ξεκινάει τον πόλεμο. Ποιος είναι ο εχθρός μου? Παναθηναϊκός, κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Σε τι κατάσταση είναι ο Παναθηναϊκός? Δεν είναι καλά, κύριε Πρόεδρε. Άσονα στην πάντα. Ξέρει ο Μαρινάκης ποιος είναι ο εχθρός του. Ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ είναι εχθρός του τώρα, εποχιακά. Ότι από σε στιγμή περιμένει την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Μέχρι πότε θα κρατήσει, πιστεύετε ρε φίλοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, Αριανοί, Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί και οι άλλες αθλητικές δυνάμεις που ακούτε την εκπομπή, θα κρατήσει αυτό που συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό? Το πρωτόγνωρο. Αχρωστάει και 20-30 εκατομμύρια, μεγάλη δουλειά. Για τους ανθρώπους που ασχολούνται δίπλα από τον Παναθηναϊκό. Γιατί δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι ο Παναθηναϊκός? Διότι δεν αφήνει ο Βαρδής. Είναι απλά τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός ανήκει και θα ανήκει στον Βαρδινογιάννη. Ακόμα και ο Αλαφούζος, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή τις μετοχές. Ήρθε φιλαράκι μου καλό. Ήρθε, θα μου δώσει. Λοιπόν, ακόμα λέω και ο Αλαφούζος που αυτή τη στιγμή έχει τις μετοχές στα χέρια του, ξέρει ότι οποιαδήποτε κίνηση, εάν θα κάνει για αλλαγή ιδιοκτασιακού καθεστώτος, θα πρέπει να ρωτήσει τον Βαρδινογιάννη. Και ο Βαρδινογιάννης, κακιασμένος ακόμα από τη διαδήλωση που έγινε και τις βρισχές που έβαγε αυτός και το σόι του πριν καμιά δεκαριά χρόνια έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, συνεχίζει να τον τιμωρεί. Και εκεί δεν κουνιέται ρουθούνι. Δεν τολμάει να πλησιάσει άνθρωπος και έχουν αφήσει τον Αλαφούζο να παιδεύεται μέχρι ένα σημείο μόνο να μην κινδυνεύσει. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν μένει εκεί μέχρι νεοτέρας. Ας μην ξεχνάμε μία από τις δύο οικογένειες που λένε ότι έχουν λόγο σε πάρα πολλά πράγματα, να μην το γενικεύσω, είναι ο Βαρδινογιάννης η μία και το Λατσέικο από την άλλη μεριά. Και τώρα προσπαθεί να μπει μέσα, φίλε Νίκο, έλα μέσα. Προσπαθεί να χωθεί μέσα στους δύο γίγαντες και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Όμως βλέποντας τον Παναθηναϊκό στην κατάσταση που είναι, δεν ασχολείται μαζί του.
Ο δεύτερος μετά τον Παναθηναϊκό ποιος είναι, παιδί μου, λέει δίπλα στον Καράπαπα. Η ΑΕΚ, κύριε πρόεδρε. Α, η ΑΕΚ. Ποιος είναι ο Μελισανίδης. Άστον, αυτόν κάνει γήπεδο. Η τρίτη ομάδα η οποία μπορεί να μας δυσκολέψει ποια είναι, ο ΠΑΟΚ, κύριε πρόεδρε. Τον ΠΑΟΚ, για φέρ τον εδώ τώρα. Και πλάκωσέ τονα και τσάκισέ τονα στη λεπτομέρεια. Δεν θα αφήσετε καρφίτσα να πέσει κάτω. Θα το κυνηγήσετε παντού. Τη μια το βγάζουν έξω από την ΕΡΤ με τη μία. Έτοιμο συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ απ' έξω. Μα εδώ έχουμε υπογράψει, έχουμε κάνει, έχουμε βρε έξω, βρε παίρνει απ' έξω τώρα. Νόβα, εξευθελιστική προσφορά. Λεπτομέρεια. Και τον αφήνουν άστεγο. Λέγεται δε ότι πολλά από τα φαλσοσφυρίγματα της Ευρώπης με τον Άγιαξ, εγώ το βρίσκω φυσιολογικό να πάρει ο Άγιαξ κάποια σφυρίγματα, αλλά με τη Σλόβαν το πέναλτι στον Αυγουστίνο που έγινε αιτία να κάτσει έξω ένα μήνα με σπασμένα τα πλευρά, δεν δόθηκε. Εκεί δεν μπορούσε να έχει καθαρίσει η υπόθεση. Η μαγιά που πούλησε στο ΒΑΡ τον Καράπαπα στο κεφάλι να φωνάζει λεπτομέρεια μικρή, αλλά μέτρησε. Σφύριξε offside, κουμπαράκι, έλεος. Τον άκουσε ο Κουμπαράκης δίπλα, τον είδε τον άλλον 250 κιλά. Σου λέει, αμά Παναγίτσα μου, τι θα πάθουμε. Μας φάγανε. Λεπτομέρεια κι αυτή. Αλλά λεπτομέρεια η οποία μέτρησε 2 βαθμούς. Ο Θοδωρίδης στην άκρη μένα, αλλά κι αυτός δηλώσεις. Και δεν φτάνει μόνο αυτός ο αποπροσανατολισμός. Βγαίνουν και φωνάζουν ότι τους ακυρωθήκανε και 2 γκολ. Ναι ρε φίλε. Αλλά βγαίνει το ΒΑΡ και δείχνει ότι και τα 2 ήταν offside. Μας ακυρωθήκανε, δεν μας τα δώσανε. Δηλαδή με λίγα λόγια δίνει προς τα έξω το μήνυμα ότι μαγκές, είναι δεν είναι θα πρέπει να τα δίνετε. Αλλιώς εμείς σαν αδικημένοι που δεν μας ευνοείτε θα φωνάζουμε, θα κάνουμε, σας βγάζουμε από τις λίστες, θα σας κυνηγάμε. Τεράστια παρουσία στη Θεσσαλονίκη στον ακούσει την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση, στα γένεια της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Φανταστείτε να γινότανε τα εγγένεια στον Πειραιά και να πήγαινε ο Σαββίδης κάτω στο Πασαλιμάνι να νοικιάσει και μία αίθουσα και να καλέσει επιχειρηματικά και πολιτικά στελέχη της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης και μεγάλους επιχειρηματίες να κάνουν το χαβά τους. Τι είχε να γίνει. Αυτός όμως ήρθε και είναι προς τιμή και της πλειοψηφίας της οικονομικής των οικονομικών παραγόντων της Μακεδονίας αλλά και των πολιτικών που δεν πήγανε. Θα πεις 2-3 φοβά, εντάξει κανένα 2-3 θα πάνε, παντού έχει εξαιρέσεις. Ας δούνε. Ο Κοσμάκης σας δει ποιοι ήτανε και ας τους ζωγραφίσει στην καρδιά του να τους θυμάται. Μετρημένοι στα 5 δάχτυλα. Οι πολλοί δεν πήγανε. Αυτός όμως ήρθε να δείξει ότι είναι δίπλα από το Μητσοτάκη και ότι όλα αυτά που ακούγονται είναι
δεν είναι φήμες αλλά είναι η πραγματικότητα ότι εγώ είμαι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος τουλάχιστον, αυτό έχουν περάσει προς τα έξω, αυτό λένε όλοι, ότι ο Μητσοτάκης, ο Μαρινάκης κάνει κουμάντο. Και όλα αυτά γιατί, για το παιχνίδι του, για το χαβά του, για την τρέλα του. Γιατί δεν έχει ανάγκη, πιστέψε με, την έχω ψάξει σε τίποτα από την ελληνική κυβέρνηση. Δεν ζητάει μια χάρη. Τώρα αυτό που λέμε την Νόβα, άμα θέλει την παίρνει, άμα θέλει δεν την παίρνει, τι τον είπε, πόσα χρωστάει το μαγαζί, 300 εκατομμύρια σβήστα. Θα δώσω κανένα 30-40, το πάρω από μια τράπεζα, θα βάλω ένα πλοίο μου. Ναι, χείρο, δεν μπορεί, ο Μαρινάκης δεν απάτει. Δεν είναι χειράνθρωπος που δίνουν τα εκατομμύρια. Η Νόβα τι ήταν που τη δώσανε μέχρι 300, μπορεί και 400 εκατομμύρια να είναι μέσα. Μισό δις η Νόβα. Μισό δις. Περίπου. Αυτοί οι τραπεζίτες που τα δώσανε θα βρούνε τον πελάτη τους. Που κλείεται. Θα βγει ένα νομοθετικό αυτό. Όχι. Εδώ όπως είναι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Πιο πολλά από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ χρωστάει Νόβα. Και πάει να το πάρει. Και το κυριότερο και το πιο επικίνδυνο είναι οι φήμες. Οι έρπουσες φήμες που από στόμα σε στόμα ακούγονται στο λιμάνι ότι στο λιμάνι του Πειραιά ότι και όχι μόνο και στα Κολωνάκια ο Ιβάν Σαββίδης θα αποχωρήσει από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και την επένδυση την οποία έκανε. Και να σας πω γιατί λένε. Πόσο έδωσε, 231 εκατομμύρια. Α, του δώσουμε 250 να φύγει. 260-270 βγάζει μια τριαντάρα. Οπότε διώχνοντας τον από τη μεγαλύτερη επένδυση θα φύγει από τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το σχέδιο του Μαρινάκη. Καλά ξηγε το πρόεδρος. Και εγώ να ήμουν στις του, το ίδιο θα έκανα. Διάλειμμα. Όμως, όπως λέγανε φίλε Νίκο από τα Γιαννιτσά που θα με ακούσει σίγουρα εκεί στα μακρινά Γιαννιτσά που βρίσκεσαι. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, γεροντά μου σοφέ. Είσαι καλά. Καλώς σας βρήκα στην όμορφη και ερωτική Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Αυτό το ερωτική, ρε φίλε, με τσακίζει. Δηλαδή. Μα μόλις μπαίνεις από τον αξιό, ερχόμενος από τα Γιαννιτσά, έρχεται αυτή η ζέστα, αυτή η θαλπορή της πόλης. Μέχρι δηλαδή ξεκινάς από τα Γιαννιτσά, καλού κακού, βάλε και ένα προφυλακτικό μια και πάμε. Εντάξει, στις, ερωτική έτοιμη, δεν είναι πάντα σεξουαλικού περιεχομένου. Είναι ο ρομαντισμός, ρε φίλε, είναι η αγάπη προς την πόλη. Έτσι, να τη λες ρομαντική. Σεβασμός, ο σεβασμός. Να τη λες ρομαντική, δεν θέλω να με λέτε ερωτικό. Κλείνει πολλά πράγματα μέσα στην ψυχή και στη λέξη αυτή. Τα κλείνει όλα μαζί. Το ρομαντισμό, ναι. Τον ερωτισμό. Σε έναν την άνθρωπο αγάπη. Σαν και σένα, σε έναν κοπρίτι, όταν ακούει ερωτική πόλη, του λέει πάμε. Εντάξει, και αυτό μέσα στο πλάνο είναι, φίλε. Μπορεί να έρθει να στο κάνει. Στο μέτωπο τα έχουν οι Θεσσαλονικές. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι κοκκέτες. Δύσκολες οι Θεσσαλονικές. Κρυόκολες μπορώ να πω, αλλά ωραίες γυναίκες. Τρελός. Αν βάλεις τώρα τις Αθηναίες με τις Θεσσαλονικές. Ρώτα έναν Αθηναίο. Τι. Όχι, δηλαδή, έχω κάτσει με Αθηναίο. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Στο social. Ναι. Μου λέει, τι γίνεται εδώ ρε φίλε. Παρέλαση. Κάτσε στο Κολωνάκι. Μια από εδώ θα τη δεις, μια γωνία, ξέρω εγώ τι γαμιά αυτή. Δεν έχει το Κυμπαριλίκι η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι κοκέτα ρε φίλε. Έτσι. Και η πόλη είναι κοκέτα ρε φίλε. Ποια Αθήνα τώρα. Άσε μας τώρα με την παλιό Αθήνα να πούμε. Μια ακρόπολη έχει, ένα μοναστηράκι, ένα ψηρί. Τι άλλο έχει να δείξει ρε φίλε η Αθήνα. Το κέντρο της Αθήνας και μια παλιοβουλή εκεί να πούμε, ένα ρημάδι εκεί πέρα και ένα βασιλικό πάρκο το οποίο λέει έχει πάπιες. Πού τις είδες τις πάπιες, τις φάγανε οι Πακιστανοί τις πάπιες της Αθήνας. Πάπιες. Ναι ρε φίλε, με λέει θα δούνε πάπιες, λέει τα παιδιά, θα δούνε παγόνια, πάνε και τα παγόνια, πάνε και οι πάπιες. Τα τηγάνισαν οι Πακιστανοί, τα φάγανε. Και δεν τα κάνανε, δεν πρέπει να φάνε και αυτοί οι άνθρωποι. Ένα μετρό έχουν κάνει εκεί πέρα. Καλά, τώρα συγκρίνουμε εμείς Θεσσαλονίκη με την Αθήνα. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ναι. Η παραλία της είναι, ναι. Σε ομορφιά δεν πέσετε. Ρε Γιώργο μου, ρε αγαπητέ μου, ρε φίλε μου, ρε κολλητέ μου. Πήγαινε στον Άι Δημήτρη απ' έξω, ναι. Γονάτισε κάτω και βάλε το αυτάκι σου με τη γη. Πόσες καρδούλες θα ακούσεις να χτυπάνε από κάτω από εδώ αυτή την πόλη ρε φίλε. Θα ακούσεις έξι πόλεις από κάτω να χτυπάνε. Ναι βέβαια, βέβαια. Τι συζητάμε τώρα δηλαδή. Βέβαια. Θα συγκρίνω εγώ τώρα την ωραιότερη πόλη
της Μακεδονίας μας, της με την Αθήνα τώρα. Ποια Αθήνα? Επί Ρώμη, εκείς αυτοκρατορίας, ναι, είχε γίνει και πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτου. Βέβαια, πλάκα κάνεις τώρα. Ένα το θέμα. Επί Βυζαντινής αυτοκρατορίας, ναι, ήταν η συμβασιλεύουσα. Μπράβο. Ήτανε μέσα στο Μάρμαρο όλη η πόλη. Πολυτέλεια φουλ. Η Αριστοτέλους μέχρι το ναό της Αφροδίτης που ήταν εκεί που είναι ο Άγιος Δημήτρης ήταν μέσα στα γάλματα και μέσα στους κίονες. Ναι. Και όλα αυτά εδώ πέρα είναι θαμμένα από κάτω, αλλά δυστυχώς είναι χαλάσματα. Ναι, δηλαδή, εντάξει, λογικό θα είναι. Θα βρεις πέντε σκαλοπάτια, θα βρεις ένα γκρεμισμένο, θα δεις κανένα κέφαλο άγαλμα. Γι' αυτό τρελαίνομαι, γι' αυτό ναι, τρελαίνομαι κι εγώ. Καταρχήν αυτή η βρωμοέκθεση τελείωσε εδώ που φτιάξατε. Ξέρω εγώ, τη Θεσσαλονίκη να πούμε. Αυτό το, σήμερα, αυτό το έκτρωμα έτσι πως έχει καταντήσει να πούμε. Θα το βγάλουμε. Ρε θυμάσαι πως ήταν η έκθεση πριν από 20-30 χρόνια. Τι χρώματα, τι αρώματα, τι κόσμος, τι πολιτισμός. Τα τελευταία 20-30 χρόνια όμως δυστυχώς η έκθεση Θεσσαλονίκης γίνεται η αιστεία. Τσαντήρ Μαχαλάς γίνεται. Είτε επεισόδια, είτε διαδηλώσεις. Τσαντήρ Μαχαλάς, έρχονται οι κουστούμαρισμένοι από κάτω μαζί με τους σεΐχηδες, παρκάρουν απ' έξω να πούμε τις λιμουζίνες, μπαίνουν μέσα με τις χατζάρες και με τα σπαθιά να πούμε ξέρω εγώ και στο παίζουν πολιτισμένοι. Ο Μαρινάκης. Κατάλαβες, ήταν... ήρθε ο Μαρινάκης να πούμε εδώ, ναι, με τα βουβάλια του ξέρω εγώ, έβγαλε τη χατζάρα εκεί πέρα, την άφησε πάνω στο τραπέζι. Μετά ήρθε, έφαγε τις ψαρούκλες του, τους αστακούς του και τις γαρινομακαρονάδες του μέσα στην πόλη και σηκώθηκε και έφυγε. Σου λέει, εγώ είμαι ο Σεΐχης. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Αυτό δηλαδή, ατρελαθούμε εντελώς. Ρε η έκθεση, Γιώργο μου. Αυτό το τεράστιο μέρος που σήμερα είναι ένα βρώμικο μέρος και ένα χαλάσματα μέσα έχει, έτσι πως κατάντησε η έκθεση Θεσσαλονίκης, για μένα θα έπρεπε να γίνει ένα διαδραστικό πάρκο. Δηλαδή, να μπαίνεις από τη Χάνθ και να βλέπεις το πρώτο μουσείο την αρχαία Θεσσαλονίκη μας, τη Θεσσαλονίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τα βίντεο wall να παίζουνε, με το Μέγα Αλέξανδρο, με το Βουκεφάλα, με τα κτερίσματα της Βεργίνας, με χίλια δυο, να προχωράει ο επισκέπτης και να βρίσκεται ξαφνικά στη ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη μας, με τα υποδρόμια, με τα αγάλματα, με τα υδραγωγεία και με όλα αυτά, και μετά αυτόματα να περνάει στο επόμενο θέμα, το οποίο θα είναι το Βυζάντιο. Η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, με το χριστιανισμό, με τους αυτοκράτορες, με τα χρυσάφια, με τα σπαθιά, με όλα αυτά. Και μετά ναι, να περνάει και στην Οθωμανική, γιατί και αυτή είναι μια ας το πούμε αυτοκρατορία η οποία σφράγισε αυτή την πόλη. Με τα διάφορα ας πούμε θέματα που θα μπορεί να έχει. Η δεύτερη πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, λοιπόν, ήταν η Θεσσαλονίκη. Και στο τέλος κλείνοντας, ναι, ο επισκέπτης βγαίνοντας από αυτό το θεματικό πάρκο, να έρχεται στη σύγχρονη Θεσσαλονίκη μας, όπου έξω θα υπάρχουν οι εκθέτες, να παρουσιάζουν τα προϊόντα της ελληνικής μακεδονικής γης, να τα γεύονται οι τουρίστες μας, και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Να τα γεύονται, να τα βλέπουν, να τα αγγίζουν, να τα ακουμπάνε, και όταν θα γυρνάνε στις χώρες τους, να μαθαίνουν την ιστορία αυτής της πόλης, της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης μας, και να έχουν τις καλύτερες εντυπώσεις. Τώρα αυτό το κλουβί που μου έχουν φτιάξει εκεί, έτσι, με τα ρημαγμένα, με τα βρώμικα και με όλα αυτά και με τους πολιτικούς που έρχονται εδώ και αμαυρώνουν το θεσμό αυτό, για μένα ούτε θέλω να πατάω. Εσύ είσαι ένας επισκέπτης από τα Γιάννητσά που αγαπάς τη Θεσσαλονίκη, γιατί όλες οι γύρω οι πόλεις, η Καβάλα, η Δράμα, τα Σέρας, τα Γιάννητσά, η Αριδαία, η Έδεσσα. Όλος ο κόσμος. Όλοι αγαπάνε τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια είναι την αγαπάνε. Μια αγαπητή πόλη. Είναι ένα σημείο αναφοράς για την επαρχία. Βεβαίως. Έρχεστε και πολύ καλά κάνετε, βλέπετε όλα τα στραβά. Έχω να πω κι εγώ στραβά. Mm. Μου λες να γίνει ένα τεράστιο πάρκο και αυτά. Υπάρχει ένα τεράστιο πάρκο στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάτω από τη Ρωμαϊκή. Ρωμαϊκή. Τι να επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η αγορά που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη ήταν η αγορά. Ναι. Τι λέμε, Ρωμαϊκή εκεί που είναι η πλατεία δικαστηρίων. Σωστά. Ένα τεράστιο πάρκο. Βέβαια. Που φτάνει μέχρι το άγαλμα του Βενιζέλου. Βέβαια. Εκείνο το κομμάτι όλο, το πανέμορφο αυτό κομμάτι, που αντί να είναι στολισμένο, γιατί η Ρωμαϊκή αγορά είναι το μόνο που έχει να δείξει στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει τίποτα άλλο. Τίποτα, τι να δείξεις. Είναι κρυμμένη μέσα από εκείνα τα ελεϊνά κτίρια του 50, που αντί να γκρεμιστούν να φύγουν και να φύγουν, η Ρωτώντα
είναι ένα μνημείο 1700 ετών. Συμφωνώ μαζί σου. Έτσι, είναι ναι. Του 300 μετά Χριστού, το έκανε ο Γαλέριος, μετά το πήρε ο, ξέρω εγώ, μετά έγινε ναός του Διός, μετά έγινε ο ναός του Αγίου Γεωργίου, βέβαια. Μετά το πήρε το Οθωμανικό Αυτοκράτο, το κάνει τζαμί. Τέλος και πάντων. Τώρα έχει, είναι ένα μνημείο, τα, ένα ναι, τεράστιο, ένα τεράστιο μνημείο. Βέβαια. Και η Θεσσαλονίκη έχει σαν έμβλημά της δύο φυλακές. Ναι, το Λευκό Πύργο. Και το Επταπύριο. Και το Επταπύριο, εντάξει. Και αυτά βάλτα και αυτά μέσα, δεν πειράζει. Αλλά σήμερα η Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να είναι ένας απέραντος πεζόδρομος που οι κάτοικοί της θα ασχολούνταν μόνο, δεν χρειάζονταν να έχεις δουλειά. Γιατί η ομορφιά και η ιστορία αυτής της πόλης μπορεί να σου δώσει χρήματα. Ο άλλος έρχεται να δει αυτά τα πράγματα. Εδώ πηγαίνεις σε πολιτισμούς που είναι 200 χρόνων και 100 χρόνων. Στη Βιέννη και στο... Και στο Μόναχο και να είχαμε να λέγαμε και τα η προσέχουν. Η Θεσσαλονίκη στερείται ηγέτη. Στερείται, ναι. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Είναι επειδή η Παμφάγος Αθήνα, ναι. Η οποία ελευθερώθηκε και ελευθέρωσε και τη Μακεδονία, ναι. 100 χρόνια πιο μπροστά, είναι συνηθισμένη όλα τα κονδύλια να πηγαίνουν εκεί. Κοίταξε, σε αυτό, ναι, 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 αυτό φταίμε και εμείς όμως, έτσι. Μα λέω ο ηγέτης, άμα ναι. Δεν το ζητήσει ο ηγέτης, θα πάω και εγώ και εσύ, θα μας κρύψουν με τη μία. Την μπούκα μέσα στο περιπολικό και πάρκος για, μέσα. Εννοείται. Λοιπόν, ξεκινάω και σου λέω για το πάρκο κάτω από τη Ρωμαϊκή Αγορά, ναι. Η οποία είναι εμπόριο λαθρέων τσιγάρων. Έλατε. Και ναρκωτικών. Μπράβο. Εκείνο θα μπορούσε να έχει ένα θεατράκι, να παίζει μουσική, να πηγαίνουν τα παιδιά με τα ροκ συγκροτήματα τα καινούργια, να έχουν όλο το καλοκαίρι κάθε μέρα μια συναυλία. Και τις παραδοσιακές μουσικές. Είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βέβαια. Κάτω είναι η Αριστοτέλους, από πάνω είναι ο Άγιος Δημήτριος, εκεί είναι η Ρωμαϊκή Αγορά. Λοιπόν, μπροστά στη Ρωμαϊκή Αγορά είναι παρκαρισμένα φορτηγά. Ναι ρε φίλε. Φορτηγά μπροστά στη Ρωμαϊκή Αγορά επί Ολύμπου. Ωραία, ακριβώς πράγμα. Κάτω από τον Άγιο Δημήτριο. Ο Παράσκος, ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, ο ξέρω εγώ τι. Ο Βρασίδας. Ο Βρασίδας. Μήπως είναι και εκεί και ο Κυριάκος ο οποίος. Εκεί είναι ο Κυριάκος. Ναι, ναι, το βλέπω. Θα μας χρειαστεί ο Κυριάκος φέτος. Θα μας ξαναχρειαστεί. Μπροστά στην πλατεία Αριστοτέλους ναι. Έχουν το άγαλμα του Βενιζέλου. Ναι. Δηλαδή να χτυπά το κεφάλι σου στον τοίχο. Τι δουλειά έχει ο Βενιζέλος στην πλατεία Αριστοτέλους. Ίσως επειδή θεωρείται ότι αυτός το 1912, ας πούμε, τότε που έγινε η μεγάλη μάχη στα Γιαννιτσάκια, απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη μας, θεωρούν ότι με την κίνηση που έκανε να στρέψει το βασιλιά προς Θεσσαλονίκη και όχι προς μοναστήρι, είναι υπεύθυνος για το ότι αυτή τη στιγμή η πόλη είναι ελεύθερη. Κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Μαζί σου. Θέλω να το δώσω ένα κεντρικό σημείο πιο επίσημο. Στην έκθεση, ρε φίλε. Και τα λοιπά. Εντάξει. Δίπλα ακριβώς. Δεν θα διαφωνήσουμε. Δίπλα ακριβώς από εκεί είναι η Βενιζέλου. Κατεβαίνει η Βενιζέλου. Ναι, ναι. Έχει μια πλατεία. Ναι. Βάλ τον εκεί. Προχθές περνούσε από εκεί πέρα και φωτογραφιζόταν από κάτω κάτι τουρίστες. Ναι. Κάτσε τους κοιτάζω, με κοιτάζει, μου λέει ένας, μου λέει Αριστοτέλης. Του λέω όχι, Βενίζελος. Ποιος είναι αυτός. Σου λέει κάτι Αριστοτέλους, είναι δυνατό τώρα. Εντάξει. Σου λέει αυτός είναι ο Αριστοτέλης. Καλά ρε φίλε, έχεις δει τον Αριστοτέλη με δίχοχο ας πούμε. Έλατε. Αυτά να πας τρελάνε. Έλατε. Είναι μια τέλος πάντων, όπως και να έχει... Αυτό που γίνεται τώρα με την αυτή του Βενιζέλου εκεί πέρα. Ναι. Με το μετρό. Ναι. 10 χρόνια μαλώνουνε. Εάν θα πρέπει να τα βγάλουν, να τα πάνε σε μια αποθήκη να περάσει το μετρό και να τα ξαναβάλουν ή να τα αφήσουν και να περάσει το μετρό. Άστα ρε φίλε εκεί πέρα, καλά δεν είναι. Να περνάω να τα βλέπω και εγώ τα αρχαία εκεί πέρα, να βάλεις κάτι αλοπίνακες μπροστά, ξέρω. Κάνε το ωραία, τι να τα πάρεις. Καταρχήν να μα τα πάρεις, θα τα ρημάξεις. Θα σπάσουν, θα ρημαχτούν, θα καθυστερήσεις το μετρό να γίνει. Γανάδα δεν έχει. Άστα εκεί πέρα όπως είναι, άσε τους αρχαιολόγους να κάνουν στις δουλειές τους, εσύ συνέχισε το έργο σου. Και τελείωσε η ιστορία, δεν συγγνώμη, κατάλαβα. Μην το κάνεις καθόλου εκεί. Συνέχισε, ναι. Παίρνει από εκεί. Ναι. Φύγε ρε φιλέ. Πήγαινε. Πήγαινε, άντε δεν κάνω στάση Βενιζέλου. Ναι. Δεν υπάρχει. Κάνω στην Ιόνος Ραβού, κάνω στο Βαρδάρι και μετά κάνω. Ήδη το καθυστερήσαμε που το καθυστερήσαμε ας πούμε το θέμα μας. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη να έχει ένα μετρό που για μένα δεν ξέρω αν χρειαζόταν βασικά. Θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, να γίνει ένα τρόλι, να γίνει ξέρω εγώ κάτι. Πιο γραφικό, πιο... Τέλος πάντων, η Θεσσαλονίκη έχει προβλήματα, αλλά έχει και ομορφιές, ρε φίλε.
Δηλαδή, κάθεσαι ας πούμε στην Αριστοτέλους και βλέπεις τον Αλέξανδρο, τον Όλυμπο απέναντι, βλέπεις το Ήλιο Βασίλεμα, με λέει ο άλλος Σαντορίνη. Ρε, ποια Σαντορίνη. Έχεις δει το Ήλιο Βασίλεμα της Θεσσαλονίκης. Όχι, δεν πεζόμαστε. Μην τρελαθούμε τώρα δηλαδή. Ο Θερμαϊκός παίρνει κάτι πορφυρά χρώματα, κάτι ωραία πράγματα. Τι να σου πω, τέλος πάντων. Ωραία θέματα, μ' αρέσει πολύ, ρε. Την κουστάρω. Έρχομαι εδώ με την οικογένεια, μ' αρέσει να περπατάω. Θέλω να με φτιάξεις. Τι θέλεις. Να τα φτιάξεις όλα αυτά που είπες. Φίλε, θα προσπαθήσουμε. Να κάνουμε, είμαστε, ξέρω εγώ, οι Δον Κιχώντες της περιοχής. Για να δούμε το Ζέρβα. Προσπαθούμε, ναι, ο Ζέρβας. Έχουμε, ας πούμε, από το Ζέρβα, ξεκίνησε από την καθαριότητα, βασικό κομμάτι. Βασικό. Για να δούμε. Θα μπορέσει να τα καταφέρει, θα το φάνε η καρικλοκένταυρη και αυτόν, ας πούμε, ξέρω εγώ. Θέλει και κονδύλια η πόλη. Δεν είναι μόνο όνειρα να έχεις. Θέλει και λεφτά. Θέλει να και συμφέροντα τα οποία είναι δεν τα δυνατά. Αν διεκδικήσεις τα λεφτά, αν δεν πάντα ζητείς, δεν πρόκειται κανείς να περάσει και να σου δώσει λεφτά. Η πόλη στερείται από ηγέτες. Ο κόσμος της δεν είναι διεκδικητής. Έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια να κλαψουρίζει για μένα, ενώ θα μπορούσε να πατήσει πόδι και να γίνει πιο σκληρός. Κάτσε ρε φίλε, τι είσαι να πούμε εσύ εδώ πέρα που ήρθες. Δηλαδή μας πουλείς μαγιά, δηλαδή μας μιλάς για το μετρό, μας μιλάς για κάποια πράγματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, και μας κοροϊδεύεις μπροστά στα μάτια μας. Όχι ρε φίλε, δεν το ανεχόμαστε. Με όμορφο τρόπο, πολιτισμένο. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε ακρότητες, αλλά θα πρέπει και εμείς να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα. Γιατί να είμαστε μετά το 2019 ακόμα εδώ στη Μακεδονία με τόσο πλούτο και τόσο πολιτισμό, να είμαστε, ας πούμε, πελάτες, μέσα σε εισαγωγικά, δεύτερης κατηγορίας. Όχι, δεν κατάλαβα. Επειδή την Αθήνα την κάνατε όπως την κάνατε, μια χαβούζα πραγματική, θα πρέπει και τη Θεσσαλονίκη να την κάνετε το ίδιο. Δεν κατάλαβα. Αφήνετε επίτηδες να λιμένονται, όπως λες και εσείς, στην ρωμαϊκή αγορά, βρωμιές με παρεμπόρια, με ναρκωτικά, ενώ μπορείτε μέσα σε ένα 24ωρο το όλα αυτά να τα καθαρίσετε. Να ληστεύονται, ας πούμε, στην Αριστοτέλους άνθρωποι οι οποίοι ήρθανε για να δούνε και να αφήσουν τα λεφτά στην πόλη. Ρε πόρεσα μέσα από το πάρκο τώρα μέρα μεσημέρι και ήτανε, με κοιτάζανε, είχα και ένα τσαντάκι, όχι είχα τίποτα μέσα, ναι. Τα τσιγάρα μου, αλλά ο άλλος μόνο την αναστάτωση που θα σε φέρει φτάνει. Με κοιτάζανε, σου λέει, να τον φάμε τώρα, στην πόλη μου. Πρέπει και εμείς όμως να αντιδράσουμε, να πετάξουμε το τσιγάρο μας στον κάθετο να χρήστο, να προσέξουμε τα σκουπίδια μας πώς θα τα διαχειριστούμε. Αν δούμε κάτι το οποίο δεν μας κάνει, δεν είναι κακό να το καταγγείλουμε πλέον, γιατί αυτό μας κυνηγάει, να μην γίνουμε οι ρουφιάνοι, τι μας νοιάζει, τι κάνει ο γείτονας, ναι. Άστο να τα κάψει όλα, κάτσε ρε φίλε. Αυτό είναι κατάλοιπο της Χούντας. Ναι, δηλαδή ότι δεν κατάλαβα. Ο κακός ο μπάτσος και το καλός δηλαδή, ο... άμα σπάσει τη λάμπα στο κάτω στη Νέα Παραλία, σπάσει μια λάμπα κάποιος πιτσιρικάς, έκανε μια βλακεία, την έσπασε. Δεν πρέπει να, αυτή η λάμπα να ξαναγίνει. Ποιος θα την πληρώσει? Εγώ εσύ θα την πληρώσουμε. Έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων. Η δουλειά ωραία είναι πόλη, την κουστάρω, σε αυτό το οποίο λες να είναι διεκδικητής του τραπεζιού της εξουσίας στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Θα πρέπει αυτοί οι οποίοι εκλέγονται από τη Θεσσαλονίκη να είναι μαχητές. Θα σου πω κάτι που με έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν τους πιστεύω. Δεν πιστεύεις γιατί? Γιατί όταν ο αρχηγός του κόμματος βάζει μετριότητες και σου δίνει 5 με 10 μετριότητες να ψηφίσεις, και αυτό να που σου δίνει μία από τις μετριότητες δεν τον ψηφίσεις γιατί κάπου δεν τον γουστάς, αφού το βλέπει. Και τον παίρνει και τον βάζει επικεφαλής στην Αττική Οδό, ξέρω, τον Ταχιάο μιλάω τώρα. Ναι. Αφού τον εξέρασε η πόλη, ρε. Ωραία. Δεν τον έβαλε δήμαρχο, τον ξέρασες όπως λες εσύ. Τον έβαλε βουλευτή, δεν τον βγάλανε. Εσύ ο άνθρωπος μπορεί να είναι ένας οικογενειάρχης, ένας επαγγελματίας, ένας καλός άνθρωπος, αλλά η πόλη δεν τον θέλει, τον γουστάρει. Δηλαδή εσύ τώρα με το Στανιό να τον κάνεις σε ήχη, δεν γίνεται σε ήχη. Με το Στανιό. Δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε. Να τον έβαλα, άντε μίλα. Κυνηγάς τώρα εσύ. Και ξέρεις κάτι, τι με κάνει εντύπωση, πολύ μεγάλη εντύπωση. Και να δεις ότι αν θα συνεχίσει έτσι, δεν θα είναι ένας μετεωρίτης που πέφτει και σβήνει ώσπου να φτάσει στη γη. Είναι ο Βελόπουλος, ο οποίος δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Από το Άγιο Όρος, από τη Γεωργία, από τα Σκόπια, από οτιδήποτε, από τα τουρκικά, τα αυτά, οτιδήποτε υπάρχει το καταγγέλνει στη Βουλή. Κοίταξε, και με σοβαρότητα. Επειδή είναι κοντοχωριανός ο Βελόπουλος και τον παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια, Από την Πέλα είναι. Ναι, είναι από το, και από τα Γιαννιτσά, ας το πούμε.
έχει δώσει μάχες και στην πολιτική αλλά και γενικά και, στα, και στον αρχαίο και, στο, και για τα αρχαία μας και για την ιστορία και για όλα αυτά. Ναι, ναι, ιστορικό αλλά, είναι φιλόλογος. Αλλά βλέπεις ότι το βγάζουνε σαν παρανοϊκό, σαν τρελό. Δηλαδή προσπαθεί γραφικό, να τον γραφικό προσπαθεί. Γραφικό ένα σκαλοπάτι κάτω από τους αγριανθρώπους ναι. Της Χρυσής Αυγής. Τι λέει δηλαδή ο Βελόπουλος σήμερα? Λέει κάτι το οποίο είναι στραβό? Λέει παραδείγματος χάρη ότι οι Έλληνες είναι έτσι ή είναι αλλιώς? Ή προσπαθεί να υπερασπίσει τα συμφέροντα της χώρας μας? Εγώ δεν τον ψήφισα και ούτε θα τον ψηφίσω. Γιατί δεν ψηφίζω πλέον εδώ και χρόνια. Δεν με αντιπροσωπεύει κανένας, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα σύστημα το οποίο είναι πουλημένο. Λοιπόν, αλλά κάποιες φωνές πρέπει να τις κρατάμε, ρε φίλε. Δεν μπορούμε να τις απορρίπτουμε. Α, είναι γραφικός. Α, πουλούσε επιστολές του Χριστού και κάτι. Δηλαδή, κολλάς αυτό. Απορρίπτεις όλα αυτά που λέει για τη Μακεδονία μας, όλα αυτά που λέει για την Ελλάδα μας, και τι πας και σημαδεύεις εκεί που έχει μια χίλιο πτέρνα. Εκεί. Όλο το σύστημα εκεί. Και οι κλέφτες, οι λοποδίτες που έχουν καταληστέψει. Δεν ψελίζεις τίποτα για αυτούς. Γιατί? Γιατί φοβάσαι να μιλήσεις. Γιατί οι άλλοι είναι δυνατοί από κάτω. Α, κατηγόρα το Μαρινάκι που έλεγες προηγουμένως για το οτιδήποτε. Σε μπορείς. Τι πράγμα να τον κατηγορήσω? Κάτσε, το πούμε. Κατά τη γνώμη σου, πού μπορούμε να τον κατηγορήσουμε το Μαρινάκι? Ο Μαρινάκης αυτή τη στιγμή, φίλε Γιώργο, έχει ανοιχτά μέτωπα από όλες τις μπάντες. Από τι θες μέτωπα? Από δικαστικές αποφάσεις που δεν έχουν βγει, από καράβια, από. Κάτι συμμορίες που λένε. Είδα, δεν έχει αποδειχθεί τίποτα. Δεν ότι, έχει αποδειχθεί ότι τίποτα. Έκανε συνεταιρισμό με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ρεύση, Γιώργο. Σε μία, μισό. Ναι. Σε μία επένδυση ναι. Η οποία ο καθένας θα βάλει από 1,5 δισεκατομμύριο κασέρι. Ποιος λέει όχι? Περίμενε. Ναι. Και λέω τώρα, σκέπτομαι. Αυτοί δεν την ξέρουν την απόφαση. Έτσι τυχαία μπαίνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να μαζί κάνει. Σου είμαι. Άρα κάτι ξέρουνε. Φαίνεται ότι είναι, υπάρχει αθωτικό. Ναι, αλλιώς, δεν, μέχρι, να υπάρχει, να μέχρι να υπάρξει το αθωτικό. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Έτσι, οπότε, έτσι δεν είναι. Άστο αυτό. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Σε τι άλλο μπορείς να το κατηγορήσεις? Όλα όσα κάνει είναι μέσα στο. Βρίσκει τα παραθυράκια, βρίσκει από εδώ, κάνει από εκεί. Και πηγαίνει νόμιμα. Καλά, με συγχωρείς πολύ τώρα. Το ότι βρίσκει τα παραθυράκια του νόμου σημαίνει ότι τον κάνει και νόμιμο? Δηλαδή, το σε κοινό, μας το κοινό αίσθημα... Το πρόσεξε, κοινό, έχεις το, μεγαλώσει. Ένα λεπτό, θα σου μισό πω... Μισό λεπτό! Ναι, ναι. Έχεις μεγαλώσει ναι. Με τις αρχές του σπιτιού σου. Ναι. Που σε έχει μάθει ο πατέρας σου ότι θα πρέπει, άμα βλέπεις μια γριά, να την περνάς απέναντι. Οπότε, όταν κάθεσαι σε ένα... λεωφορείο και μπαίνει ο μεγαλύτερος, θα σηκωθείς να κάτσει. Σωστά. Πρέπει να είσαι ευγενικός, που θα πρέπει να βοηθάς έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη. Δηλαδή, άμα δεις τρεις που παίζουν ξύλο και δέρνουν ένα παιδάκι, θα μπεις και πεις μη ρε παιδιά. Ναι. Έστω και αν το παιδάκι φταίει. Λοιπόν. Και ο άλλος έχει μεγαλώσει σε ένα επίπεδο ότι όλα είναι δικά μου, ναι. Ότι εγώ είμαι ο δυνατός, ναι. Ότι εάν θα με αντισταθείς θα βρω τρόπο να σου την πάρω, γιατί έτσι παίζεται αυτό το παιχνίδι. Έτσι έμαθα. Εσένα δεν σου αρέσει αυτό. Αυτόν όμως έτσι έχει μάθει. Και τι σημαίνει δηλαδή, επειδή έχει μάθει θα πρέπει να υποταχτούμε σε αυτό το πράγμα? Όχι. Λοιπόν. Όχι, θα το κυνηγήσουμε, θα το παλέψουμε. Ας σου πω... Αλλά η δουλειά είναι ότι ναι. Εσύ πηγαίνεις. Σαν τους αρχαίους τους χριστιανούς, άμα σε ραπίσουν από τη μια μεριά γύρνα και από την άλλη. Όχι αυτό, όχι. Και ο άλλος πηγαίνει με τον νόμο του Μωυσή και την ξυφολόγηση. Οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντος αντί οδόντο. Τι θα το κάνουμε, ζούγκλα δηλαδή? Όχι, αλλά ο νόμος έτσι λέει. Άμα λέει, κοίταξε να σου πω κάτι. Νόμος... Αυτός είναι ο Εβραίος, συνείδησε με πείραξες, θα σε ισοπεδώσω. Ναι, ρε φίλε. Εσύ μεγάλωσες με πείραξες, έλα εδώ ρε φίλε. Να γιατί το συζητήσουμε, το ναι, μπράβο. Πάμε στο διάλειμμα και συνεχίζουμε. Μπράβο. Εδώ είμαστε στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στην πάντα των FM 107,4 Λίμπερο λέμε, και να το λέτε κι εσείς έτσι. Το λέτε, όπου βρεθείτε, όπου σας δείτε δεν λέτε τίποτα άλλο, γεια σας, τι κάνετε, Λίμπερο 107,4 και να το λέτε. Ναι ρε φίλε, τι έχουμε, θέλω, έχει πάθει μια ζημιά εδώ η Βέρα μου ρε Γιώργο. Αμά ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, δηλαδή
Πήγα να πιάσω κάτι και γρατσουνίστηκε. Μη σε νοιάζει. Έχεις λύση. Έχω λύση. Είτε πάω κοίτα Άρης, ναι. Βέρες Τζίτζιλα θα πάρεις. Τζίτζιλας. Τζίτζιλας. Ωραίος ο Τζίτζιλας. Παλιός μου φίλος. Δεν θα έλα ρε φίλε. Τώρα είναι τα παιδιά. Είναι 200 χρόνια χρυσοχόη. Άρα είναι ωραίος. Σκαπανείς. Από ξεκινήσανε από το παγκαίο, βγάζανε το χρυσό. Από τότε είναι από ο Τζίτζιλας. Ναι. Και... χρυσό του Τζίτζιλα, ναι. Μύδευσε ο παππού Τζίτζιλας τον Μέγα Αλέξανδρο για να κάνει την εκστρατεία. Σοβαρά μιλάς τώρα. Ρε σου μιλάω τώρα, λίρα 100. Τζίτζιλας. Εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων Τζίτζιλα στο κέντρο της πόλης. Και κέντρο και όλα. Άρα θα είναι σε στήλωση μεγάλη καμιά ιστορία. Σταυρούπολη. Ξέρω από το 1975 πλέον. Ναι. Αλλά πιο παλιά είπαμε. Εντάξει. Σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί. Πας ρε παιδί μου στο Τζίτζιλα, του λες θέλω ένα κόσμο να μου το κάνεις έτσι. Παπ, 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 το πετάς στο κομπιούτερ, στο φέρνει έτσι, είναι εδώ λίγο έτσι, παπ, το κουμπί βγήκε από την άλλη μεριά. Άρα! Άρα Τζίτζιλα! Τζίτζιλα, τεράστια ποικιλία! Σε σταυρούς, μονόπετρα και βέρες! Μονόπετρα, ναι, θα πάρω στην Κυραφανή κανένα μονόπετρο από τον Τζίτζιλα. Την ξαναπαντρευτείς στην Κυραφανή. Ναι. Ούτως ή άλλως τώρα κλείσαμε 30 χρόνια μαζί. Α. 30, 30 χρόνια, από το 1987 μαζί είμαστε. Γαϊδούρη Νάτα θα έχει ψοφίσει δύο φορές. Αντέχει όμως. Αντέχει. Πόσα παιδάκια, δύο. Δύο γιους. Δύο γιους. Παίζει κανείς μπάλα. Ο μικρός μου. Ο μικρός. Ναι. Καλός είναι. Μαλώνει σαν τους πατεράδες. Καλός είναι, αλλά προσπαθώ να τον αποτραβήξω από το ποδόσφαιρο. Είναι η αλήθεια. Ας τον αναθληθεί. Προσπαθώ να τον έχω φρεναρισμένο, γιατί κοίταξε να δεις Γιώργο, όταν καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός. Έχεις και όνειρα ότι μπορείς να πας κάπου ψηλά και καμιά φορά αυτό γίνεται λίγο επικίνδυνο. Βέβαια. Και επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια βρωμιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, άλλο αυτό. Προσπαθώ να τον έχω πρώτα στο σχολείο, ναι. Και το ποδόσφαιρό του να είναι αυτό που αγαπάει. Εδώ μπράβο, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Και πώς συνέχισε να παίζεις. Ξέρεις πόσα παιδάκια φέτος με τεράστιο ταλέντο 16-17 χρονών δεν απορροφήθηκαν καθόλου. Και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το ποδόσφαιρο ή να πάνε στις ομάδες των χωριών τους, γιατί δεν υπάρχει ανταπόκριση. Που αν θα τα δεις αυτά τα παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο, θα τρελαθεί. Είναι μια χρυσή ευκαιρία επάνω σε αυτό το οποίο λες, και ναι. Επειδή είσαι λάτρης του ποδοσφαίρου, να το συζητήσουμε και θέλω να ακούσεις μια άποψη δική μου, ναι. Το πώς μπορεί να ξαναφτιαχτεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και παιδιά τα οποία έχουμε για μια γραμμή. Μισό λεπτό να τελειώσω τη διαφήμιση. Κράτα αυτό που είπες, γιατί θέλω να το συζητήσουμε. Βεβαίως. Και τελειώνω. Ο Τζίτζιλας λοιπόν. Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς, μονόπετρα και βέρες. Κατασκευή, για να έρθουμε στο θέμα με τη βέρα σου. Ναι. Οποιοδήποτε κοσμήματος θέλεστε και επιδιόρθωση των παλιών. Εντάξει, απάνω του με την επιδιόρθωση. Θα πω μια στελεσυρίγο. Τέλειος, ναι. Δεν σε πάρει και μία. Εντάξει. Είναι παλιός φίλος. Ωραίος. Ωραίος τύπος. Ωραίος ο Τζίτζιλας. Γυρίζαμε μαζί. Θα το στείλω και μερικούς γιανιτσώτες, γιατί εκεί στα γιανιτσά, όπως ξέρεις, το χρήμα ρέει άφθονο. Έχετε λεφτά. Άμα γίνει κανένα αραβόνα, άμα πληρώνατε κιόλα. Επληρώνουμε, ρε φίλε. Εμένα τώρα, γιατί δεν με πληρώσατε. Εμένα γιατί με καταστρέψατε. Θα δώσω, ρε φίλε, τις επόμενες εκλογές να γίνω δημοτικό σύμβουλο. Ναι. Ας σε κάνω ένα Ανδριάνδα μες στην δεν πόλη. Δεν θέλω, ρε Ανδριάντα, τα λεφτά μου θέλω. Δεν πειράζει τώρα, πάρα αγάπη. Ρε βάλτε από ένα ευρώ όλοι και δώσε τα μου πίσω. Θα το βάλω στην ίδρυυση το ευρώ. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή δεν πρέπει εκείνο το εργοστάσιο. Άμα σε δώσω δίπλα. Διατακτική να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ να ψωνίζεις, δεν θέλεις. Ρε, ένας μου είπε, λέει, μούταξε, λέει αρνί. λέει, δεν είναι, λέει, τώρα είναι τα αυτά, δεν τα σφάς μου τώρα τα αρνιά. Λέει, δώσ' μου μαλλί. Έτσι, μπράβο, δώσε κάτι. Δώσε κάτι. Δώσε κάτι, δώσε τα κέρατα του Ιούδα. Ο Χατζηχρίστος. Ο Χατζηχρίστος, ναι. Ευρώ δεν δίνω. Πας, λέει, το στυλό και το πας και το φέρνεις και το πας και το δώσε κάτι, να πούμε. Ευρώ δεν δίνω, δραχμάς δεν δίνω. Δώσε κάτι, κάτι μπορεί κουφάλα για νητσότη. Θα σε δώσουμε. Φέρ το εκεί. Προς το παρόν σου δίνουμε εδώ την αγάπη μας. Α, ναι. Κάτι θα φας λίγο αγάπη. Φέρ την για αυτή, δεν τρέχει τίποτα. Έχει ένα πολύ καλό παιδί που ο οποίος πήρε τηλέφωνο, έκανε μια τρομερή παρέμβαση, νομίζω Γιάννης. Ναι. Από τα Γιαννητσότης την άλλη φορά για την Αμφίπολη και τα λοιπά. Πολύ ανεβασμένο. Τέτοιοι ρε κουφάλες. Έχουμε είστε. Πολύ ανεβασμένο κόσμο στα Γιαννητσά. Εμένα γιατί με ψηρίσατε. Πήγες να πούμε τι να σε κάνω. Πήγες στον υπόκοσμο και εσύ τι να σε κάνω. Δεν ήταν υπόκοσμο. Πρόεδρος συνεταιρισμού ήταν η κουφάλα. Φίλε, το ξέρω, αλλά έπεσε έξω συνεταιρισμό. Τι να κάνω. Έπεσε πάνω στην πίτα και εσύ. Εντάξει. Θα βγάζει καλό μεροκάμα το, αλλά ήσουν άτυχο. Ρε τα λεφτά μα ρε, α το μεροκάμα. Πάρ τη γραμμή. Εντάξει, να παίρνει. Ορίστε.
Ναι. Εσείς είστε, κυρία μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Γιώργικα μου. Γιώργος από η Μαθία. Ο Γιώργος από την Μαθία, ο φίλος. Τι γίνεται, Γιώργος από, την, από το Γιδάθαλες. Η Μαθία. Δίπλα ένα χωριό. Τι κάνεις, φιλαράκι, εσύ. Αυτός, κοντά έτσι, είμαστε. Έτσι πως τον ακούω αυτό, να. Από το νησί μου φαίνεται ότι είναι. Νησί. Από πού είσαι, ρε Γιώργη. Εδώ ένα χωριό από το πλατή, δίπλα. Α, από το πλατή. Δίπλα. Στη Ζάχαρη. Στη Ζάχαρη. Τάχαρ. Λοιπόν, Γιώργικα, τι κάνεις. Καλά είμαι, ρε Γιώργη. Σε πεθύμισα, ρε. Με είσαι και ροκάρ, με βάζει εκείνο και με ανεβάζει λίγο την ψυχολογία, ρε παιδί μου. Ναι, ρε φίλε. Ναι, τι κάνουμε άλλο. Είμαστε. Εσύ, Γιώργικα. Ναι. Ήθελα να πω, να πάρω και τη γνώμη του Νίκου. Είπαμε το παιδί, πόσο λέει. Ο Νίκος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ουρακοτάνγκοι όλοι, ρε. Μαου, ρε. Βλέπει τι κάνουνε. Δεν αφήσα χθε το βράδυ, ρε. Βλέπω εδώ τώρα μπροστά εγώ. Δεν αφήσαν το βάρο μέσα. Και τι κάνονται, ρε. Τι κάνει ο κράτος, ρε Γιώργο. Δεν υπάρχουν νόμοι για αυτούς, ρε παιδί μου. Ασυδοσία σε όλο το μεγαλείο. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Τρελαθούμε δηλαδή. Ρε γάμα ο Νικήρ, πετάξτε τους. Τι τους κρατάτε, ρε. Είσαι νέοι. Θέλω να μπεις και εσύ τη γνώμη σου. Αυτοί δεν έχουν τόσο καιρό, ρε παιδιά. Θα τρελαθώ δηλαδή. Δεν γίνεται. Πάω στα 57-58, αλλά είμαι, θα τρελαθώ σε λέω τώρα. Όταν υπάρχουν νόμοι οι οποίοι λειτουργούν σαν την Άγρια Δύση και σαν το Far West, που ο καθένας μπορεί, αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως και με το γέροντα εδώ, να... Γέροντα όχι στην ηλικία, στη Σοφία. Στη Σοφία. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει. Δεν ξέρω εγώ από μωρό. Άρα λοιπόν, φίλε μου, από την Ημαθία, αν υπάρχουν τέτοιοι νόμοι, ο καθένας λοιπόν προσπαθεί να θωρακίσει όπως καλύτερα και μπορεί το σπίτι του. Δεν υπάρχουν νόμοι, Νίκο. Όχι, δεν υπάρχουν. Για εμάς υπάρχουν οι νόμοι. Ακριβώς, καλά, το είπες. Για αυτούς δεν υπάρχουν, μην τρελαθούμε. Δεν υπάρχουν εδώ. Γιώργα, εδώ ο Μέγας Σιβάν διάβασε τι κάνει τώρα. Τώρα τα ανέβασε στο site. Πανεπιστημίου μπορεί να ανοίγει στο Ροστόφ. Κατάλαβες, αγαπητέ. Μάλιστα. Αυτοί παίζουν με σαΐτες, ρε. Εμείς παίζουμε τίμια, παίζουμε απ' όλα. Και αυτοί παίζουν με σαΐτες, ρε. Γυρίσαν οι όροι, Γιώργα. Έχεις δίκιο. Τι να τον πεις τώρα τον άνθρωπο. Τι να τον πεις. Έχεις δίκιο, τι, δεν μπορούμε να σε πούμε κάτι. Όχι, να πω και εγώ τη γνώμη. Άμα έχω άδικο να με πεις, έχω άδικο. Όχι, έχεις δίκιο, προς Θεού να πούμε. Α, μπράβο. Να χαρώ δηλαδή. Αν θα σκάσω, δεν μπορώ, Νίκο. Γιατί εγώ τον παίρνω τον Γιώργο κάθε Σαββάτο. Ναι. Γιατί τον ήξερα και από παλιά. Πάω ξάκι Βόλα. Βόλα για αυτός. Σαν και εμάς. Έτσι. Εγώ βλέπω, παιδιά, πάλι θα το πάρουμε τον Νταμπλ. Μακάρι. Πάλι θα το πάρουμε. Μακάρι. Και σήμερα χαλαρά θα το κάνουμε. Καλά, χαλαρά δεν υπάρχει σήμερα, γιατί η ομάδα δεν πατάει καλά, αλλά τέλος πάντων δεν πατάει, χρειαζόμαστε εγώ, χρόνο. Δεν πατάει και παίζουμε με τα θερία. Είναι στη διετή μας, αλλά θα τους τιμωρήσουμε, Νίκο. Δεν πρέπει, παλικάρι μου, να δίνουμε άλοθη στους ποδοσφαιριστές μας. Για τους διαιτητές και για τον τρόπο που παίζουν οι άλλοι. Σίγουρα. Οι δικοί μας οι ποδοσφαιριστές είναι αναγκασμένοι, γιατί είναι αυτοί οι υπεύθυνοι που η ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αυτό το τέλμα. Θα πρέπει λοιπόν να μπουν μέσα στα προδυτήρια, να τα βρουν ένα μεταξύ τους και ακριβώς να παρουσιάσουν το πρόσωπο για το οποίο πληρώνονται και για το πρόσωπο το οποίο αξίζουν. Σωστός ο παίκτης. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Να είσαι καλά, Γιωργάρα. Και μετά. Καλή συνέχεια, θα πούμε αύριο. Γιωργάρα. Έτσι. Και μετά, με φίλε... την νίκη αύριο, Έγινε, θα με βάλει τον ύμνο του Παρίδη αύριο. Να είσαι καλά. Αύριο τον ύμνο του Παρίδη. Έγινε ό,τι θέλει ο Γιώργης. Δηλαδή, έχεις αυτή τη στιγμή, είσαι πρωταθλητής. Ναι. Ωραία, είσαι ταμπλούχος, είσαι αήττητος. Ναι, είσαι ακόμα... καλοπληρωμένος. Ναι. Είσαι σε μια μεγάλη ομάδα που στη Θεσσαλονίκη λατρεύεσαι σαν Θεός. Θα πρέπει να το δείξεις μέσα στο γήπεδο. Εσύ είσαι υπεύθυνος και κανένας Φερέιρα για τον τρόπο συμπεριφορά σου. Το ότι αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟ, και πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο να μιλήσουμε λίγο και για τις ομάδες μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ότι ο Βαρέλα δεν είναι σε μια καλή κατάσταση, ή ο Πασχαλάκης, ή ο Ζαμπά, ή οποιοδήποτε άλλοι, ή οι μεταγραφές οι οποίες έχουν γίνει το καλοκαίρι και δαπανήθηκαν η τελευταία ρανίδα του αίματός μας βάσει Financial Fair Play για να έρθει ο Στόκο, Αγκούστο κτλ. Αυτά είναι λάθη που δεν έκανε ο Μαρινάκης. Αυτά είναι λάθη τα οποία τα κάναμε εμείς. Ο Μαρινάκης τις μεταγραφές που έκανε... Έχω άποψη. Θα μου πεις. Ο Μαρινάκης έκανε τις μεταγραφές του, κάτι Βαλβοενά, κάτι Σάπιους, οι οποίοι όμως παίξανε. Αυτό είναι το εκπληκτικό. Τότε γιατί τους λες Σάπιους.
Γιατί. Έχει σέντερ μπακ σαν και αυτόν που έφερε σε μέδο, πώς λέγεται. Πρόσεξε να σου πω. Θα τους δεις την πορεία ότι δεν έχουν διάρκεια όλοι αυτοί. Δεν έχουν, ρε φίλε. Αλλά αυτή τη στιγμή. Θέλω για 10 μάτς. Μπράβο, αυτή είναι η διαφορά μας. Και εμείς το στόχ, για αυτά τα μάτς το θέλαμε, δεν μας βγήκε. Δεν μας βγήκε. Είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Και για το στόχ έχω άποψη. Λοιπόν, την άποψή μου. Ναι. Θα την ακούσει μέχρι το τέλος και. Δεν σε διακόπτω. Βασικά αυτό είναι μια υποθετική άποψη. Ναι. Την οποία είναι ένα σενάριο, ναι, που έχω βγάλει εγώ από το μυαλό μου. Για πες το. Πώς κατά τη γνώμη μου γίναν τα πράγματα. Ναι, για πες μου, θα σ' ακούσω. Προηγήθηκε λοιπόν μια συνάντηση του Ιβάν Σαββίδη με τον τεχνικό διευθυντή, πώς λέγεται. Τον Μπράγκο. Τον Μάριο Μπράγκο. Καθίσαν οι δυο τους και του είπε τη γνώμη του ο Μάριο Μπράγκο. Ναι. Πρόεδρε, έχουμε μια ομάδα η οποία έκανε την εκπληκτική περσινή πορεία. Ας πάρουμε τη γραμμή και να συνεχίσουμε. Ωραία. Έλα, Νίκο. Ορίστε. Ορίστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Δημήτρης είμαι, ο Δημόπουλος. Γεια σου κύριε Δημήτρη. Γεια σου κύριε Δημήτρη. Λοιπόν, σήμερα ευχαριστούμε πάρα πολύ την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Δεν κύριε. Μπορείτε να φανταστείτε, με έχετε κάνει, δεν ανέβει κανέναν άλλο επίπεδο. Αν έχω παρτενέρε, το έχω πει και άλλες φορές, πολλοί μου λένε γιατί... πού να βρεις Νίκο από τα Γενιτσά. Δηλαδή τώρα το να πάρω κάποιον στη θέση του τεράστιου Χίτα και να το βάλω δίπλα μου, είναι πολύ δύσκολο να βρεις τέτοιο ταλέντο. Ο Σκατζόγερος μας την έκανε. Άντε πάλι. Ναι. Κοιτάξτε. Έλα. Έλα Δημήτρη. Κοιτάξτε λιγάκι. Εγώ αν και γνωρίζεις Γιώργο ότι είμαι Αριανός. Ναι. Σωστά. Αλλά λόγω της ιδιότητάς μου, αυτά που είπατε σήμερα, αυτά που είπατε σήμερα για τη Θεσσαλονίκη, συμφωνώ απόλυτα. Ξέρεις, συμφωνώ απόλυτα. Φίλε Δημήτρη, ξέρεις ποια είναι η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι η κοιτίδα του πολιτισμού. Είναι η κοιτίδα του πολιτισμού. Ναι. Ποια ήταν η κυρία αυτή, η Θεσσαλονίκη, η κοπελιά αυτή, ποια ήταν, γνωρίζεις? Η αδερφή. Η αδερφή του Κάσανδρου. Του Κάσανδρου, όχι, η γυναίκα του Κάσανδρου ήταν. Κοντά είσαι. Ε? Είναι κόρη αδερφή, της, του βασιλιά της Λάρισας και της Νικήπολης. Ναι. Νικόπολης ή Νικήπολης. Ναι. Την οποία την παντρέψανε με τον Φίλιππο και επειδή υπήρξε μία νίκη της Θεσσαλικής Συμμαχίας και του Φιλίππου ενάντια σε μία γειτονική πόλη, εκ Θεσσαλών νίκη, την ονομάσανε Θεσσαλονίκη. Και έμεινε. Και παντρεύτηκε με τον Φίλιππο. Ωραία η Θεσσαλονίκη. Είδες ένα άγαλμα της πουθενά? Πού να το δεις τώρα. Είδες εσύ κύριε αρχαιολόγε κανένα άγαλμα ερευνητή της Θεσσαλονίκης? Μα, η αρχαιολόγη αυτή τη στιγμή. Ράζει τους αρχαιολόγους. Για τη δικιά μας τη γενιά εσύ, μιλάμε. Εσύ δεν έχεις έναν ας πούμε αρχιτέκτο να σου φτιάξει ένα άγαλμα μια όμορφη Θεσσαλονίκη? Μια κοπελιά που εκεί πέρα. Κοσμή, ας πούμε, ξέρω από τα νομίσματα υπάρχει κάπως η μορφή της που έχουν βρεθεί. Είχε κόψει νομίσματα ο Κάσανδρος. Ναι. Με τη Θεσσαλονίκη. Λίγο πολύ ξέρουμε πώς ήταν. Κάπως ξέρουμε πώς ήταν. Και άμα δεν ξέρουμε, ρε Γιώργο, ας το φανταστούμε, ρε φίλε. Κάντε στο περίπου. Στο περίπου. Όμορφη. Φτιάξε ένα άγαλμα γύρω στα 20 μέτρα ύψος. Μην είναι και 30. 30. Με μια όμορφη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Που να καλεί τον κόσμο. Με ανοιχτά τα χέρια. Στην προς τη θάλασσα. Προς τη θάλασσα. Ελάτε ρε. Ελάτε. Να έχεις γεμίσει Παπανδρέου τη Θεσσαλονίκη. Να έχεις γεμίσει Καραμαλίδες να πούμε και Τσοχατζόπουλους. Βάλε ρε την πόλη σου βρε. Δεν έχεις μια οδό. Μια ομάδα ποδοσφαιρική να λέγεται Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη ρε φίλε. Με ακούτε? Ναι. Εμοβούργαρε. Την έχουμε πάθει τώρα, την έχουμε ψωνίσει κύριε Δημήτρη. Λέγε Δημητράκη μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν φταίει κανένας. Φταίει η αρχαιολογική υπηρεσία, ναι, της Θεσσαλονίκης, η εφορέα. Μάλιστα. Ποτέ, μα ποτέ, εδώ και τόσα χρόνια, δεν έκανε τίποτα για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων ολόκληρης της πόλης. Ούτε θα κάνει. Δηλαδή δεν είναι μόνο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εδώ υπάρχουν τάφοι, υπάρχουν αρχαιολογικά μνημεία, Σύντομπα, Χαριλάου. Εδώ στην Πέλα κύριε Δήμο, Δημήτρη, τα θάψανε.
Βρήκανε τύμβους τεράστιους με κτερίσματα και αν περάσεις την πόλη μας και έρθεις, θα δεις κάτι βουναλάκια στο δρόμο με κάτι βρωμοϊπόστεγα. Ναι. Λοιπόν, ακριβώς. Αυτά, κάτι αρχαία θέατρα, τα οποία τα σκεπάσανε και λέω γιατί τα σκεπάζετε ρε παιδιά. Λέει για να μην καταστραφούν από τη βροχή, από την οξύδωση και από όχι. Όλα αυτά. Ξέρετε γιατί τα σκεπάσανε. Γιατί τη δεκαετία του 50 και του 60 ναι. Ήταν η λεγόμενη ανοικοδόμηση. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Και κάτω από τις πολυκατοικίες που κυρίως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ναι. Κάτω από τις πολυκατοικίες είναι όλα τα αρχαία, ναι. Όλα τα αρχαία τσιμενταρισμένα. Έτσι. Ωραία. Έτσι. Ωραία ρε φίλε, έγινε καινούργια Θεσσαλονίκη. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Να σας ξανακούμε πιο συχνά. Πού είμαστε. Μουσαφίρης είμαι εγώ εντωμεταξύ, δεν είναι κανένα. Ρε παίζε μπάλα εδώ πέρα. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, θα μου έλεγες μια ωραία ιστορία να πούμε. Ναι, με τον Μάριο Μπράγκο. Μπράβο. Και τον Σαφίρη. Πρόεδρε μου, καλησπέρα, τι θα πεις, μια βότκα κι εγώ μια βότκα, λεμονάδι. Δεν πίνει ο Μπράγκο, μόνο χυμό πίνει. Ρε παιδί μου, άσε με, εγώ έτσι το σκέφτηκα τώρα. Άστο να πιει μια βότκα τον άνθρωπο. Άμα να πιει βότκα, δεν μπορεί να σκεφτεί μετά τι θα πει στον άνθρωπο. Αν είσαι απέναντι από το Σαββίδι και σου πει πιες μια βότκα, πιες την. Όχι, μην την πίνεις. Δείξε ρε. Ότι έχεις προσωπικότητα. Πιες μια να πάρεις τα πάνω σου. Εντάξει. Πιες και εσύ μια. Γιώργο, πρόεδε. Είναι αμάθητος, θα σου ρώσει. Δεν θα μπορεί να μιλήσει. Μία είπα. Θα στεγνώσει. Άμα δεν μπορεί να πιει μια βότκα, διώξτονα. Δεν κάνει. Δεν κάνει, ρε. Εντάξει. Φίλε. Πάμε παρακάτω. Όταν πίνεις μια-δυο βότκες. Ναι. Το κεφάλι σου γεμίζει ιδέες. Ναι. Γυρίζει πιο γρήγορα. Ναι, αλλά αυτός πίνει χυμό φραγκοστάφυλλο, τον ξέρω και αυτό σε λέω. Από το χυμό φραγκοστάφυλλο στη βότκα έχει μια απόσταση να μεγάλη. Να πιει μια βότκα να πάρει θάρρος, παίρνει θάρρος. Πάμε, μιλάς, πάμε. Κάνεις, την λοιπόν, πίνει λοιπόν πίνει. Τη ρημάδα. Πάμε. Πρόεδρε. Ναι. Έχουμε μια ομάδα η οποία πήρε αυτά τα οποία πήρε. Μπράβο. Όμως η ομάδα αυτή έχει πλέον τα προβλήματά της. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Επειδή η μισή ομάδα. Σε ηλικιακά έχει καθαρίσει. Ναι. Έχει πιάσει τα βάνη. Τα βάνη. Δεν μπορεί να το πάρει τώρα τον Σβιτεύσκι ή τον Αγκόπ ή τον Λιμνιό, τον Μπέλκα. Κάτσανε ρε η ΠΑΟ. Και αυτό είναι η βλαχιά. Έχει κάτσει όλος ο ΠΑΟ και πα στον Μπέλκα. Μπράβο. Ο οποίος Πέλκας είναι ο μόνος που τα δίνει όλα, βρίσκεται πάντα μέσα στις φάσεις. Ναι. Και δεν του κάτσανε φέτος. Δεν του κάτσανε. Εάν του καθόταν η φάση μπορούσε να έχει βάλει 10 γκολ. Σίγουρα, δεν το συζητώ. Έχουμε καντεμιά σε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και έχουν κάτσει. Και τι θα έλεγε λοιπόν, στον πρόεδρο. Σόπαρε, παιδί μου, δεν τον έλεγε. Ναι. Δεν τον έλεγε, θα έχει βγάλει και το χρυσό του να πούμε το Μομπλάν εκεί για τα σημειώνει ο Ιβάν. Στα Ρώσικα, μήπως να πάρει και χαμπάρι τη γράφει. Μπράβο. Και ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες. Γράφε, πρόεδρε. Ναι. Μάτος, ένας. Βαρέλας, δύο. Κρέσπο, 3, Βιερίνια, 4, Μαουρίτσιο, 5, Ελκαντουρί, 6, Βέρμπλουμ, 7, Κάνιας, 8, Ζάχοφ, 9, βάλε και να τους κάνουμε 10. Μπράβο. Αυτοί πρέπει σιγά σιγά να απομακρυνθούν. Να, ναι, αλλά... να ανανεωθούν καλύτερα, να το πούμε. Να απομακρυνθούν. Ναι. Τελειώσανε. Ό,τι ήταν να πάρεις, αφού δεν μπορείς να τον πουλήσεις τον παίκτη, ό,τι ήταν να πάρεις, τα πήρες 32, 33, 34. Για ποια ανανέωση μου μιλάς, κύριε Μάριο Μπράγκο? Μάλιστα. Θα πει ο Ιβάν. Θα πει. Θα πει. Όμως μπορούμε να τους διώξουμε αυτούς. Όχι όλους μαζί. Ένα θέμα. Πάρουμε να δούμε τώρα από εδώ πέρα. Είπαμε 10. Για γράφει εκεί πέρα. Πιερίνη. Ναι. Ένας. Πρώτα-πρώτα έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του χρόνου. Μπράβο. Θα κουμπώσω το Γιαννούλη, σου λέει. Θέμα δεύτερον. Ναι. Το παιδί αυτό έχει δώσει τόσα πολλά στον ΠΑΟΚ που κανένας ποδοσφαιριστής από αυτούς που ξέρω, κατά τη γνώμη μου ίσως το Γιάννη το Γούναρη που 12 ναι. χρόνια ήταν σε όλα τα μάτς καλός. Ναι. Ακόμα και ο Γιώργος ο Κούδας είχε και μάτς. Τα πλέον. Κενά του, ειδικά εκτός έδρας. Αυτό δεν είχε ποτέ κενά. Μάλιστα. Ο Γιάννης ο Γούναρης. Άρα λοιπόν, Βιερίνια. Βιερίνια θα τον κρατήσουμε για πολλούς λόγους. Βέβαια. Πρώτα-πρώτα στα αποδυτήρια. Αρχηγός, ηγέτης. Και αν επανέλθει, ο Χριστός όσο και να ξεπέζει για 10 Αγίους αξία. Είναι, έχει. Τώρα, ποιος Άγιος Παύλος μπροστά. Ποιος Αλάχνα. Δηλαδή τώρα το Χριστός σου Ρωμένου θα πεις. Έπινε ο Χριστός. Κανένα κρασάκι. Ναι, έπινε. Δεν ξέρουμε τώρα. Γιώργο. Μα αφού εκεί στο τραπέζι που κάνουν όλοι μαζί κρασί και ψωμί δεν είχαν. Έπινε λίγο. Δεν γινότανε βούρκος να πούμε. Έπινε λίγο κρασάκι. Δεν γινότανε.
Γίνεται βούρκος ο Χριστός. Δεν γίνεται. Και έπλε. Να τον έβλεπες δηλαδή να γίνεται βούρκος, δεν θα το έλεγες, το ξέρω. Την κορόιδα. Θα έκανε την κορόιδα. Ναι, και λοιπόν, εδώ που τα λέμε να πούμε Χριστός, ρε φίλε. Ποιος Αλλάχ τώρα. Ο Αλλάχ, να σου πω κάτι, ο Χριστός. Ο Αλλάχ δεν το... είναι. Ο Αλλάχ είναι ο Θεός. Ο Μωάμεθ τέλος πάντων. Ποιος Μωάμεθ να πούμε. Ο Αλλάχ. Ναι. Είναι ο Θεός. Ο Θεός. Ο Θεός. Ναι. Τους νόμους δεν τους έδωσε ο Αλλάχ. Ποιος τους έδωσε ο Μωάμεθ. Ο Μωάμεθ λοιπόν. Ποιος Μωάμεθ. Οπότε εγώ Χριστό Μωάμεθ. Βούδα. Με αυτούς παίζω μπάλα. Ο Χριστός είναι. Βραχμαπούτρα. Τώρα να σου πω. Ποιος Βραχμαπούτρα. Αυτή είναι θεοί αλλαγή ρε. Αυτοί να τους βάλεις το 90. Ναι. Να σου κρατήσουν το 1-1. Να το κάνουν 2-1. Βραχμαπούτρα το βάζω 84. Όχι ρε φίλε. Ποιος 84. 90, να βάλεις κανένα Μωάμεθ εκεί να σου κρατήσει το μάτς. 67. Το βάλει στόπερ το Μωάμεθ. Όχι, εξτρέμ. Είναι καλό για αυτό. Θέση στόχ. Ποιο ρε, ο Μωάμεθ. Ο Μωάμεθ. Ναι. Ο Μωάμεθ με το Μούση ρε. Καταρχήν είναι κοντό. Είναι ένα 70. Έτσι. Λοιπόν, πόσο το βάλει. Δεν είναι γρήγορο, είναι βαρύ. Βαρύ. Έχει κιλά. Ο Μωάμεθ. Πού να το βάλει. Πού να το βάλει το Μωάμεθ. Το βάλουμε. Το Μωάμεθ το πολύ πολύ, να το βάλει κανένα αμυντικό χάφ εκεί. Ναι. Να τρέχει, να μαζεύει την μπάλα. Να, να, να μπει μπροστά από τα δύο σεντερφόρ να πούμε. Αυτό Πέλκας. Είναι. Ποιο Μωάμεθ να πει. Πέλκα μπορεί. Όχι ρε Πέλκα, Κάνια. Ένα τέτοιο πράγμα. Κάνιας. Ανάμεσα σε Βαρέλα και σε Κρέσπου. Βάλε το Μωάμεθ. Ανάμεσά του. Ναι. Ναι. Να σεντερφόρ όμω Χριστό ρε φίλε. Ψηλό με το μουσι μαλλί μακρύ. Ξαθώς. Να σηκωθεί επάνω να κάνει την κεφαλιά αλλά σαράφι. Γαλάζω να σου κάνει μάτι. Το 2-0 να σου τελειώσει το μάτσο τώρα. Ποιο Μωάμεθ τώρα και Βαχμαπρούτα και Βούδα. Όχι, διαφωνώ. 0-1 στο Καραϊσκάκι με ψαράκι. Ψαράκι, ρε φίλε. Ψαράκι. Πόσα Εντάξει. χρόνια εγώ να δω ψαράκι. Γι' αυτό σε λέω. Πόσα χρόνια εγώ. Αφού δεν έχει Χριστό στην ομάδα, ρε φίλε, πώ θα γίνει η δουλειά. Έτσι δεν είναι. Ποιο βαρούσε καλά ψαράκια, ξέρει. Ψαράκια πώ έκανε. Δεν ξέρω. Αυτή τώρα που θα μου πει θα είναι τίποτα πριν τον πόλεμο. Ναι, τέτοιο. Και άμα έχει πριν τον πόλεμο. Ευγάλεμε ένα καλύτερο τώρα. Μα δεν παίζουμε με ψαράκι κεφαλιά, ρε φίλε. Δηλαδή, αν σου ήρθε και εδώ πέρα μπάλα, τι θα την κάνει, θα την αφήσει. Όχι. Δώστε, ρε φίλε, το ψαράκι. Έχει βάλει ένα γκολ ο Σταύρο ο Σαράφη. Με ψαράκι. Το οποίο δεν το έχουμε δει. Μάλιστα. Το έχουμε ακούσει να το περιγράψει. Άρα παπάρα θα είναι. Μύθο θα είναι. Άμα δεν το έχει δει με τα ματάκια σου, τελείωσε. Το έχουν γράψει οι εφημερίδες όλες και τον έχω ακούσει στο Σταύρο, ο οποίος είναι ένα με τα ματάκια σου το είδες. Η Αγία Γραφή λέει φως εκ φωτός. Το είδες. Εσύ τον Χριστό τον είδες. Όχι. Τι δεν τον πιστεύεις. Και τον πιστεύω γιατί μου τον είπανε, ας πούμε. Και το διδάχτηκα. Και δεν μου τον είπαν και την άλλη φορά. Πώς το είπαν. Και την παράλληλη μία φορά το είπαν. Άρα έγινε. Άρα έγινε. Ναι, και το γράψαν όλες οι εφημερίδες. Τη εποχή εκείνη. Ναι. Ο Μπούζος το έγραψε. Ο Μπούζας. Ο Μπούζας το έγραψε. Ναι. Παπάς θα ήταν, άστο. Πάμε διάλειμμα. Άσε, πάμε διάλειμμα. Θα το πω όμως ο ψαράκι. Δεν θέλω να ακούω για ψαράκια. Μια που είναι και η ώρα τέτοια, δεν βάζετε και κανένα δυο μπυρίτσες στην κατάψυξη έτσι να γίνουν λίγο κρυσταλλιζέ, γιατί η εκπομπή ακόμα έχει δρόμο μπροστά της. Μπύρα. Και έχουμε πολλά να πούμε. Μια μπυρίτσα παγωμένη κρυσταλλιζέ τέτοια ώρα, Γιωργάκη μου, είναι ό,τι πρέπει. Yeah. Τώρα βέβαια, αν είσαι και λίγο παλαιότερος και θέλεις και ένα τσιπουράκι με ένα παγάκι μέσα να βάλεις, καλό είναι και αυτό. Τώρα τι ήθελα, καλό, σαν κολλασμένος. Ναι, τι θα ήθελες. Ένα Τζέιμσον. Ένα Τζέιμσον. Ναι. James. Κοίταξε να δεις. Γεμάτο παγάκια ναι. και λίγο νεράκι. Και λίγο νεράκι. Γλου και να το ρίξουν. Γκλακ, γκλακ και να βγάλουμε μια. Με ευθυγραμμιστής. Ναι. Εντάξει, Γιώργο, τι να σε κάνω, ρε φίλε. Εσένα το ποδάρι σου να πούμε έχει πατήσει και σε Μεγάλη Βρετάνια, έχει πατήσει και παντού. Σε Χίλτον. Έχει βέβαια, πατήσει βέβαια, και στη Παναγιά στα μάτια να πούμε. Έχει πιει ουίσκα με Άραβες. Ναι. Έχει πιει να πούμε βότκες. Λαβαγκούλη. Ναι. Πάρ τη γραμμή. Για πάμε. Ορίστε. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία μου. Κυρία Εύη. Μην γκρινιάζετε. Ο Νίκος, εγώ γιατί δεν γκρινιάζω. Γιωργάκη μου, έλα, εγώ είμαι. Τι κάνεις, Εύη μου, γλυκιά μου, μωρό μου. Περιμένω κάτω από το Λευκό Πύργο. Τι να κάνεις. Να έρθει ο Μάιος. Α, θα ξαναπάμε. Αργεί ακόμα ο Μάιος. Εγώ θα περιμένω πάντως και είναι σίγουρο ότι θα έρθει. Μην γκρινιάζετε, όλα θα γίνουνε. Όλα. Άμα δεν κλάψει το μωρό, κυρία Εύη μου, πώς θα σας είπαμε. Εύη, ναι. Κυρία Εύη. Η μαμά δεν δίνει γάλα στο παιδί. Η κυρία Εύη είναι η πιο γλυκιά κυρία που έχω γνωρίσει. Αχ, ευχαριστώ πολύ. Όταν πήγα ήταν εκεί. Ναι. Και όταν έφυγα είναι ακόμα εκεί. Πάλι εκεί. Ωραία. Μαζί με τον σύζυγο, Θεός χωρέστονα. Δεν υπήρχε εκδρομή σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου που να πάω και να μην τους δω ένα πανέμορφο ζευγάρι. Τυχερή η κυρία Τι είδε, έχει και περιουσία μεγάλη. Τεράστια. Την έλεγα τότε.
Την έλεγα με παντρέψει, έχει δύο κόρες όμορφες. Τις πάντρεψε? Τις έδωσε, έχει κάτι πού? Σπίτια εκεί στην Τρίγλια. Πού τις έδωσε? Τις έδωσε σε γαμπρούς. Πάμε να τις πάρουμε ρε Γιώργο πίσω. Καλέ, δεν τρέπεστε λίγο. Έχει εγγόνια ρε. Καλά κυρία Ευεσία, έδωσες τώρα κόρη εκτός νομού Θεσσαλονίκης. Μη συζητάτε. Καλά, γίνονται τέτοια λάθη. Ωραία, ωραία, κοίταξε σε πάω ξύ και φανατικό. Α, εντάξει τότε. Τι, πού, αν είναι δυνατόν. Πάσω τότε. Εγώ δεν τις πουλούσα. Έχει καμιά δεκαριά μαζονέτες. Καλή, σταμάτα καλή. Στον Τρίγλια, πού την έχει, κάπου εκεί. Τέλος. Πλαγιάρι. Πλαγιάρι. Ό,τι θέλει η γυναίκα σε δικιά της. Σε έκανα τάλα. Εσύ θα το πληρώσει το έμφυα. Αυτή θα το πληρώσει. Έλα. Πάλι μου πήραν τις σημαίες από το μνήμα. Έλα ρε φε, αμάδο κορίτσι μου, τι πράγμα. Παίρνουνε. Κυρία Έφη, θα σας πω κάτι. Αφήστε να τις παίρνουν τις σημαίες και εσείς κάθε φορά που βλέπετε το μνήμα χωρίς σημαίες να ξαναβάζετε. Βάζε μία. Άμα εσύ... πάει γυρίσει θα τις δεις κάπου αλλού. Εσύ τι λες κάνω. Α, μπράβο. Να είσαστε καλά, καλή χρονιά. Γεια σου φούλα μου. Ο Ιγνάτης τι κάνει ο Ιγνάτης. Έχουμε να ξέρετε, δεν ξέρω τι συμπαθείτε, τι όχι. Έχουμε ένα Θεό στην ομάδα, να το καταλάβετε. Ποιος είναι? Ένα Θεό. Ιβάν. Ο Ιβάν. Ιβάν, τεράστιο. Ο Ιβανάκος, που είπε και ο Γιώργος ο Κούδας, ο Θεός μας τον έστειλε. Α, άσε αλλά... που είναι πιο άρρωστος από εσάς και από μένα και από όλους. Ο Θεός τον έστειλε, αλλά και εμείς πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε με την καλή την έννοια. Με την καλή την έννοια, αγάπη έτσι, μου, με την καλή την έννοια. Έτσι, ναι, γιατί μας έστειλε τώρα ένα άλογο καθαρό αίμα που τρέχει. Και εμείς το βάλαμε να οργώνει. Έτσι, μπράβο. Δεν είναι οργώνει, οργώνει τα καθαρώνει. Όχι ρε φίλε, έτσι. Δεν το θέλω για το οργώνει. Γεια σου Εύη. Αυτόν τον άνθρωπο θέλει μόνο να τον κάνεις να γελάει. Όχι να στεναχωριέται, τον Ιβάν. Αυτός ο άνθρωπος, εάν ξέρεις τι τρέλα έχει για τον ΠΑΟΚ, το ξέρω, δεν θα μιλούσε κανένας. Το ξέρω. Παιδιά, καλή γεια σου Εύη μου, γεια σου. Στην Ελβετία που το γνώρισα για πρώτη φορά μέσα στη Βασιλεία και τρέχανε όλοι για να βγουν φωτογραφία μαζί του. Εγώ του έλεγα, Ιβάν, σφίξε τα λουριά, σφίξε τα γκέμια. Μην πετάς λεφτά δεξιά και αριστερά. Με για την αγάπη την υπερβολική που έχεις. Νομίζοντας ότι θα ευχαριστήσει με αυτό που κάνει. Ναι, αυτό πιστεύει και αυτός, γιατί θέλει να βοηθήσει πάρα πολύ και όποτε του ζητάνε βοήθεια τη δίνει. Αλλά αρχίζω και βλέπω ότι κάτι πάει και στραβώνει, γιατί τον εκμεταλλευόμαστε... με τον κακό τον τρόπο. Γεια σου Εύη, να είσαι καλά. Δεν τον εκμεταλλευόσαστε, τον έχουν ξεσκίσει. Ναι. Από παντού. 110 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ. 250 στο λιμάνι. 70 στο έθνος και στο... στην open. Τηλεόραση, open. Ναι. Για εκκλησίες, για ορφανά, για δεράνους, για αυτά, παντού πρώτος. Φτάνει. Ναι. Φτάνει. Mm-hmm. Τα λεφτά τελειώνουν, φίλε, κάποτε. Εντάξει. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τη συζήτηση. Γι' αυτό θα πρέπει να μείνει και κάτι που θα είναι ο νέος υπερσύγχρονος ναός. Δηλαδή ναι, όλο αυτό το πανηγυράκι... πέρα πρόβλημα. Πρόβλημα, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα υπάρχει. Ότι είσαι Μακεδόνας και είσαι Ιβάν και είσαι... Αν ήσουν κανένας Αλαφούζος, αν ήσουν κανένας Μαρινάκης, αν ήσουν κανένας Μελισανίδης... Ναι, αλλά η ΑΕΚ είχε παρατυπίες. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι τον οποίο να τον ταλαιπωρεί. Τότε γιατί και δεν... τα κεφάλαια τότε οι Πασόκοι θέλαν το κράτος να τα βάλει. Ναι, βέβαια. Έτσι δεν είναι, και αυτό καθυστέρησε 17 χρόνια. Ναι. Σήμερα ήρθε άλλος με τα βρούβλια και σου λέει για ένα χαρτί θα κάνεις ένα χρόνο να μου κάνεις τη μελέτη. Τελειώνετα ρε. Τα έχω έτοιμα τα λεφτά φίλε. Να σε κάνω μάγκα ρε φίλε. Τελειώνετα ρε φίλε. Τελειώνετα ρε φίλε. Ξέρεις ότι το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα γίνει το πρώτο αξιοθέατο στην πόλη και βέβαια. Ο Λευκός Πύργος θα μπει σε δεύτερη μοίρα, έτσι. Σε τρίτη. Α, μπράβο. Σε τρίτη. Πάμε λοιπόν στη... Πού θες να πάμε. Εδώ τη συζήτηση. Ναι, με τον Μπράγκο έπινε τη βότκα του αυτός. Έτσι. Και του βάλα 10 παίκτες. Μπράβο. Και τους λέει από αυτούς κάποιους θα κρατήσουν. Λοιπόν. Λοιπόν. Τους άλλους, τους κούτσαβλους, τους δύο. Στείλ τους. Έχουν συμβόλαιο. Πώς τους στείλ τους δηλαδή, παρκάρισε τους μέχρι να γίνουν καλά τα παιδιά και βλέπουμε. Πάρε δυο άλλους εκεί. Μάλιστα. Ξέρεις ότι από τον Ιανουάριο έχεις τραυματισμένο τον Βέρμπλουμ. Ξέρεις από τον Ιανουάριο. Τα είπαμε για τον Βέρμπλουμ. Μπράβο. Θα φτάσουμε. Πάμε από την άμυνα. Από την άμυνα. Είπαμε, Βιερίνη ένας. Μάτος έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο και ήταν ο πρώτος παίκτης. Και σου λέει ο Ιβάν, σου παίρνω το Σόουζα. Το κρατάμε. Ρε, για backup. Εντάξει για backup. Μιλάμε πρώτα τους κρατήσουμε τους παίκτες. Τους κρατάμε λοιπόν. Βαρέλα Κρέσπο. Ναι. Πάει ο Κρέσπος
Λέει, παιδιά, θα μου κάνετε πρόταση. Ναι, κύριε, θα σου κάνουμε πρόταση. Τι πρόταση μου κάνετε? Πριν μου κάνετε την πρόταση, ναι, φέρτε μου να το υπογράψω. Κάτσε, σε πούμε, το ξέρει ο πρόεδρος. Έτσι. Φέρνουμε πρόταση. Τελειώσαμε. Συμπληρώσε το και στείλτο μου. Ναι. Πώς να μην το κρατήσω εγώ αυτό το παιδί? Πώς να μην το κρατήσω, βέβαια το κρατήσω. Πάμε στον άλλον τώρα. Στο Βαρέλα. Στο Βαρέλα, ο οποίος μας έχει βγάλει την Παναγία από τα Χριστούγεννα. Ναι. Έρχεται ο Ιβάν, θα μιλήσει με τον Βαρέλα κλεισμένο. Του Βαρέλα έρχεται ο Βαρέλα, φεύγει ο Βαρέλα, θα έρθει ο Βαρέλα, θα μείνει ο Βαρέλα. Εκεί του λέει ο Μάριο Μπράγκο, έχουμε από πίσω τον Ιγκαρσόν. Ναι. Τον οποίο έχουν δώσει και 5 εκατομμύρια. Βέβαια. Πότε θα παίξει αυτό? Βέβαια. Ο άλλος είναι 32 χρονών και έχει κάνει ουφ. Ναι. Ουφ. Κουράστηκε. Θα έρθει, θα κάνει, θα δείχνει. Το πάει μέχρι το τέλος και του λέει ο Μάριος Μπράγκος, έφυγες. Ναι. Και βλέποντας ότι δεν έχει προσφορά και ποιος θα δώσει 1,5 εκατομμύριο και 2 που ήθελε αυτός. Ναι. 32 χρονών. Πάει στο Βιερίνια και τον φέρνουν εκεί πέρα να πούμε. Πού θα πας μέσα στην Αραπιά και ξέρω εγώ και κάτσε εδώ. Τον έπιασε και τον είπε βοήθα, έμεινε από ομάδα. Ναι. Και πήρε να πούμε ο Αντζελίνος και καθάρισε την μπουγάδα. Ναι. Λοιπόν, δύο μάτς που έχασα 15 εκατομμύρια ο Ιβάνα του Βαρέλα είναι. Εντάξει. Είναι, δεν είναι, και με τον Άγιαξ και με τη Σλόβα. Είναι δυστυχώς. Μόλις μπαίνει μέσα τραυματίζεται. Ναι. Και παίρνει δύο μέρες άδεια, δίνει στους παίκτες. Και με τραυματισμένη πλάτη πάει στη Σαντορίνη και μας στέλνει φωτογραφίες. Κάτσε καλά, ρε φίλε. Τρελάθηκες εκεί, εσύ. Τρελάθηκα, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή, δύο μέρες άδεια. Τη μία μέρα φεύγεις, το απόγευμα φτάνει στη Σαντορίνη. Μπορεί να πήγε με του προέδρου το Λίαρ Τζέτρε, Γιώργο. Μπορεί να του το δώσει ο Ιβάν το αεροπλάνο να τον στείλει εκεί. Ναι. Ξέρεις. Δεν θα πήγε με την Ολυμπιακή, να πούμε. Λες, μπορεί να πήγε. Τι πιστεύεις εσύ ότι έγινε, μάλιστα, δηλαδή. Θα μπει ο Βαρέλα τώρα στο. Με την Ολυμπιακή τώρα να πάει. Σήμερα να παίξει. Για μένα θα έπρεπε να δοκιμαστεί ο Ίγκανσον να πάρει τις ευκαιρίες του. Όπως θα πρέπει να δοκιμαστούν και άλλα παιδιά. Συν μέσα στην ομάδα. Έδειξε τεράστια προσπάθεια που αρνήθηκε, ναι, να πάει στην Εθνική Ιρλανδίας και είπε εγώ θέλω να μείνω να δουλέψω κι άλλο με τον ΠΑΟΚ. Ο κάθε ποδοσφαιριστής βλέποντας τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στην ομάδα περιμένει να πάρει την ευκαιρία του ο καθένας. Και πιστεύει ότι ο Ίγκασον αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που και τραυματίας είναι ο Βαρέλα και δεν πατάει καλά στα τελευταία μάτς, σου λέει αν δεν παίξω τώρα πότε θα παίξω. Και εκεί πάνω γυρίζει ο άλλος και με μία προπόνηση μπαίνει και παίζει. Ναι, δηλαδή είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα. Από την άλλη είναι ότι είναι ένα δίδυμο το οποίο έχει χαρίσει πρωτάθλημα και κύπελο. Ο προπονητής είναι σε μια δύσκολη κατάσταση γιατί όλες οι κατάρες πέφτουν πάνω του αυτή τη στιγμή. Δεν κοιτάνε ότι κάποιοι παίκτες δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Κοιτάνε το Φερέιρα όλοι. Σου λέει γιατί παίζει 4-4-2. Έχουμε κολλήσει τώρα σε αυτό. Εσύ ήσουνα αυτός που πέρσι έσκυψε στα αιμάτια σου λέγοντας ρε παιδιά, δεν μπορεί αυτή η ομάδα να παίξει 4-4-2. Ναι. Ούτε 3-5-2. Ναι, αλλά δεν παίζει 4-4-2. Τι στο καλό παίζει? Ό,τι έπαιζε και πέρσι. Απλώς η διαφορά ποια είναι? Μόνο όταν μπαίνει ο Σβιντεύσκι μέσα μαζί με τον Άγκμπομ το σύστημα γίνεται 4-4-2. Όταν είναι ο Πέλκας μέσα δεν είναι το σύστημά μας 4-4-2. Είναι το ίδιο με το περσινό. Απλώς ο Μπίσεσβαρ έρχεται και κλείνει προς τη γραμμή μέσα. Ανεβαίνει ο Πέλκας σαν δεύτερο περιφερειακό σεντερφόρ και όλη τη γραμμή που παίζει ο Μπίσες Βαρεκή, την παίρνει ο Γιαννούλης. Αυτό δεν το βλέπουμε? Αυτό είναι 4-4-2. Δεν είναι. Μόνο όταν μπαίνει ο Σβιστεύσκι μέσα, τότε το σύστημά μας γίνεται 4-4-2. Αυτή είναι η διαφορά. Και σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παίξει με αυτό το υλικό 4-4-2. Αλλά δεν το παίζει όμως. Δεν βλέπω εγώ 4-4-2. Βλέπω 4-2-3-1. Η διαφορά είναι ότι ο Μπίσεσβαρ, το ξαναλέω και πάλι για ακόμα μία φορά, κλείνει προς τα δεξιά, προς το κέντρο δηλαδή, για να παίρνει, ναι, περισσότερες μπάλες, με αποτέλεσμα ο Γιαννούλης να παίζει όλη την πλευρά και να καλύβει και τη θέση του Μπίσεσβαρ. Όταν αμυνόμαστε, ο Μπίσεσβαρ κλείνει πάλι προς τη θέση του για να μπορεί να ντουμπλάρει το μπακ, το οποίο μπορεί να ανέβει
από την άλλη, από την άλλη πλευρά. Έχει φάει 10 γκολ ο ΠΑΟΚ. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι ο προπονητής τους πιέζει. Τους πιέζει να παίξουν ποδόσφαιρο. Η ομάδα αυτή τη στιγμή το μόνο της πρόβλημα είναι ότι δεν έχει πιδαλίουχο. Το φωνάζω και θα το λέω. Δαπανήθηκαν λεφτά και δεν πήραμε έναν πιδαλίουχο σε στήλο Ολιβέιρα. Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή, εάν υπήρχε σήμερα ένας ποδοσφαιριστής. Ο Εσίτη είναι ένας χαμάλης. Χαμάλης. Ναι. Καλός χαμάλης. Μέτριος. Πολύ μέτριος χαμάλης. Αργός στο μεγάλο γήπεδο. Πολύ καλός στο κλειστό χώρο. Δηλαδή, αν θα παίξουμε με μια ομάδα που είναι καλύτερη από εμάς, είναι καλός στους κλειστούς χώρους. Γι' αυτό βραχυκυκλώθηκε και ο Άγιαξ. Είδαμε όμως τον ίδιο καλό χαμάλη με την Πρατισλάβα, που δεν μπόρεσε να εξελιχθεί περισσότερο, να πατήσει περιοχή, να πάρει πρωτοβουλίες, να κάνει σουτ, να κάνει κεφαλιές. Δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό. Άρα λοιπόν ένας χαμάλης περιορισμένων δυνατοτήτων, για μένα. Από εκεί και πέρα, ένας Ολιβέιρα που είχαμε πέρσι, ας πούμε, που ήρθε και μπόλιασε κατευθείαν στην ομάδα, φίλε Γιώργο, με το που τραυματίστηκε ο Μαουρίτσιο, έρχεται ο Ολιβέιρα και κουμπώνει κατευθείαν. Δεν χρειάστηκε προσαρμογή. Ήταν πολύ καλός παίκτης. Ήταν καλός παίκτης. Αυτός λοιπόν αμέσως, μπήκε προσαρμόστηκε. Τι γινόταν λοιπόν με τον Μαουρίτσιο και με τον Ολιβέιρα, με αυτούς τους δύο? Έχουν ένα ποντεσιόμετρο αυτοί επάνω τους, οι οποίοι ανεβάζουν και κατεβάζουν το ρυθμό. Αυτό το πράγμα λείπει από τον ΠΑΟΚ σήμερα. Η ομάδα δείχνει ότι δεν ξέρει πότε θα πρέπει να κάνει την επέλαση και πότε θα πρέπει να μαζευτεί σαν την οχιά πίσω. Ο Μπίσεσβαρ δεν μπορεί να το κάνει. Ο Μπίσεσβαρ δεν μπορεί να το κάνει. Ο Μπίσεσβαρ είναι καλός να μην κυνηγάει μπάλες, να τον έχει σε ελεύθερο χώρο έξω από το καρούμπαλο της μεγάλης περιοχής, να του δίνει την μπάλα στα πόδια και από εκεί και πέρα αυτός να κάνει κάποιες κινήσεις, να σπάει την μπάλα κάθετα, να μπαίνει αυτός κάθετα, να κάνει και κάποια πολύ ωραία γκολ. Ο Μπίσεσβαρ δεν είναι αθλητής. Είναι ποδοσφαιριστής μόνο. Δεν μπορεί να κάνει τα πολλά χιλιόμετρα, δεν μπορεί να κάνει το δεν μαραθώνιο. Είναι αθλητής, είναι λίγο, ακούγεται άσχημα, δηλαδή όταν λες δεν είναι αθλητής, δεν κάνει αθλητική ζωή. Δεν κάνει αθλητική. Όχι. Το σώμα του είναι τέτοιο, μάλιστα, το σκαρί του είναι τέτοιο, που δεν μπορεί να κάνει μαραθώ, δεν μπορεί να τον τρέχεις πάνω κάτω. Όμως βάζει πολύ καλά το κορμί του και κόβει τη φόρα του. Τι είναι δυνατός είναι. Ότι άμα την πάρει την μπάλα εύκολα δεν την παίρνεις. Βλέπει πώς, δηλαδή έχει περιφερειακή όραση, βλέπει που είναι ο αντίπαλος που έρχεται να τον κόψει, ναι, και θα βάλει έτσι το σώμα του, ότι πάντα η μπάλα να είναι μπροστά, το σώμα του από πίσω και ο άλλος θα του κάνει το φάουλ. Εάν ο Μπίσεσβαρ είχε πνευμόνια, δεν θα έπαιζε στον ΠΑΟΚ, θα έπαιζε σε τεράστια ευρωπαϊκή ομάδα. Θα έπαιζε κάπου στην Ολλανδία, θα έπαιζε κάπου στην Αγγλία. Τα έδωσε το καλοκαίρι δυνατά, αλλά μετά βλέπω ότι ξεφούσε. Αυτό είναι ο Μπίσεσβαρ όλα αυτά τα χρόνια, αυτό είναι. Θα σου παίξει τα 10 μάτς και μετά θα αρχίζει να υπάρχει μια κοιλιά, μια κάμψη για 5-10 μάτς. Μετά θα ξαναανέβει. Και ο Μάτος το έχει αυτό. Και ο Μάτος το έχει αυτό, γιατί θέλει να βγαίνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Η ομάδα μας είναι πάρα πολύ καλή, φίλε Γιώργο. Μπορούμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, μπορούμε να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα. Λίγο η ψυχολογία και λίγο κάποιοι αθλητές που θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η εξωγηπαιδική ζωή, κάποια πράγματα που πρέπει να γίνονται μέσα στην ομάδα, θα πρέπει και ο προπονητής να βρει και να κουμπώσει κάποιους άλλους αθλητές μέσα. Δηλαδή για μένα είναι αδιανόητο ακόμα και σήμερα ο Στόχ να μην έχει μπει έστω και σαν αλλαγή μέσα. Πρόσεξε τι έγινε με τον Στόχ. Ο Στόχ είναι ένας ποδοσφαιριστής από πάνω ράφη. Τον έχουμε δει. Συμφωνώ απόλυτα. Και έχει παίξει και σε μεγάλες ομάδες. Ναι. Μπορεί να μην έπαιξε μεγάλες ευρωπαϊκές, αλλά και σε τούρκες, σε ρώσικες. Είναι από πάνω ράφη. Ωραία. Πέρσι τελείωσε την περιπλάνησή του. Έκανε 6-7 χρόνια δυνατά συμβόλαια. Πρέπει να έχει κανένα δεκάρικο, το λιγότερο πάντα. Όσο θέλει, έχει και ομάδα. Είχε δυνατά. Και γύρισε στην Τσεχία. Με τη φόρα που είχε. Από τα μεγάλα πρωταθλήματα απόπαιζε. Συμφωνώ. Τα έδωσε όλα πέρσι. Ναι. Τελειώνει το πρωτάθλημα στο Μάιο. Τον Απρίλιο-Μάιο αυτή τελειώνει και νωρίς. Ναι. Μέχρι τον Ιούλιο που ξεκίνησε, τρεις μήνες ήταν αραχτός. Πακέτος. Και αραχτός. Και αραχτός και ξεφουσκωμένος. Ναι. Α, εντάξει τώρα, το ήρθαμε, κάνουμε και οικογένεια, πακέτο είμαστε. Από εδώ και πέρα βγάζουμε μπέικα. Ναι. Του έρχεται αυτή η πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Να ξέρει. Και γυρίζει. Όντας ένα μήνα πίσω από τους άλλους. Τώρα, έχει εσύ που είσαι και κοντά στην ομάδα, ναι, την ψυχική δύναμη και την όρεξη πάνω απ' όλα
να επανέλθει και να παίξει καν δύο χρόνια, ή θα αράξει πάνω στο συμβόλαιο και θα κοροϊδεύει την κοινωνία. Κοίταξε να δεις. Έτσι πως τους βλέπω εγώ, σαν Νίκος. Όχι, όπως τον είδες τον ποδοσφαιριστή, καλά την προσέγγισα την. Πολύ καλά την προσέγγισες. Είναι μια. Το μυαλό μου όλα. Είναι μια αλήθεια. Το βαρόμετρο για αυτό να είναι ότι πλέον είναι οικογενειάρχης. Έχει ένα παιδί το οποίο και μεγαλώνει και οικονομημένο. Χόντρο οικονομημένο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Ακόμα δεν τα πήρε εσύ αυτή, πολλά τα λεφτά. Σωστά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Στοχ παίζει για την υστεροφημία του. Είναι ένας αθλητής, όπως είπες, από το πάνω ράφι και ένας αθλητής ο οποίος θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν τον Βιερίνια, δηλαδή την πείρα που έχει από τα πολλά τα παιχνίδια. Έχει. Και από το ότι ξέρει το ποδόσφαιρο πάρα πολύ καλά, ξέρει. Θα βοηθούσε και τα νεαρότερα παιδιά που παίζουν σε αυτή τη θέση για να μπορεί να μεταλαμπαδεύσει κάποια πράγματα και ο ΠΑΟΚ να κερδίσει και από το ταλέντο του, αλλά και από τις γνώσεις που θα προσφέρει στον πιτσιρικά. Ναι. Το Λιμιό, το Ζαμπά και όλους αυτούς. Τον άλλο, τον Λάμπρου. Δεν είναι όμως σήμερα σε κατάσταση να μπει ούτε για αλλαγή. Το τι φταίει θα πρέπει να το βρει αυτός. Δεν μπορώ να βλέπω εγώ το Βαλβοενά, ας πούμε, του Ολυμπιακού πύραυλο. Να είναι πύραυλος. Πύραυλος. Έτσι. 35, λοιπόν, και να με εκθέτει. Γιατί όταν ήρθε εγώ γελούσα με αυτούς. Με κάτι, με τον Παπαδόπουλο που πήρε για στόπερ πίσω τον Αβραάμ, τον Βαλβοενά, τον Ελαραμπή και όλους αυτούς, ήταν για γέλια. Γιατί ήξερα τι πρωταθλήματα είχαν κάνει εκεί που ήταν. Και 35-36 χρονών. Θα μου πεις αυτοί και κάτι σε μέτω δεν θα αντέξουν. Ο Σεμέδο είναι γίγαντας. Ό,τι θέλει ας είναι, θα δεις. Αυτό γιατί έγινε. Γιατί, φίλε Γιώργο, τα έδωσε όλα. Δεν είναι αθλητής αντοχής μαραθωνίου για να στηριχτεί σε πάνω του. Εντυπωσιάστηκα να πούμε αυτοί ότι πήραμε το Σεμέδο. Το ότι σώμα, τις μαλλούρες, τα αυτά, μπράβο, σλεύρηκαμε. Δεν είναι ρε φίλε. Δεν είναι. Όποιος παρακολουθεί ποδόσφαιρο ξέρει ποιος είναι ο Σεμέδο. Έκανε 4-5 μάτς, αυτά είναι. Από εδώ και πέρα η γκέλα θα πάει σύννεφο. Και αν θα μπορέσει να παίξει. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι τι κάνει ο Ολυμπιακός. Το ζητούμενο είναι τι κάνουμε εμείς. Τι λάθη κάνουμε εμείς. Ο ΠΑΟΚ σήμερα, φέτος, από την Ευρώπη, ξέρεις τι έχασε. Το μισό νέο γήπεδο. Έχασε 40 εκατομμύρια. Έχει. Που σημαίνει ότι μισό γήπεδο από τα 110 που στοιχίζει η Νέα Τούμπα πετάχτηκε στα σκουπίδια. Αφού βλέπεις ότι τα 40 δεν μπορείς να τα πιάσεις, πιάσεις τα 15 μετά. Πάμε αποκλείες από τη Σλόβαν. Δηλαδή με συγχωρείς, βλέπουμε μπάρα τόσα χρόνια. Ναι. Πρώτο μάτς εκτός έδρας σε ευρωπαϊκό γήπεδο. Πάει στο 75, πάει στο 80 και είναι στο 0-0. 85, 83, 84. Ναι. Εκεί θα διαφυλάξει λίγο το. Μην σου έρθει ανάποδη. Γιατί άμα δεν σου έρθει ανάποδη. Μετά δεν μπορείς να το γυρίσεις. Δεν έχεις τον χρόνο να το γυρίσεις. Η αλήθεια... Και μου παίζει μπροστά με 5 center four, φίλε. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν κακός. Δεν ούτε ήταν με κακός. Τον Άγιαξ, ούτε με τη δεν Σλόβα. Είχε μυαλό. Απλώς η διαφορά είναι ότι τα ατομικά ο λάθη. Ο Γιωρίκας είχε κεφάλι, το ξέρεις, το Ποντιακό. Το... Για πες το να το ακούσουμε. Πήγανε. Πρέπει να πάρουν διάλειμμα. Και αμέσως μετά. Α, να πω το Γιωρίκα. Για πες το Γιωρίκα. Πήγανε κάτι χωρική από τα Γιαννιτσά εκεί πέρα πάνω στο Παγκαίο. Γιατί δεν φίλε βάζει τους χωρικούς από τα Γιαννιτσά. Βάλε τους δραμινούς δηλαδή. Στους καταρχήν οι Γιαννιτσώτες δεν είναι χωρικοί. Δράμα, ποιο είναι, έχουν κάτι εκεί πέρα. Έχει τα... κάτι ναι, ελεϊνά χωριά εκεί, ναι. Ναι, κάτι εκεί που είναι. Κάτι φλαχοχώρια, ναι. Βγάζουν πατάτες. Νευροκόπια. Το νευροκόπιο, πες, ναι. Οι νευροκοπιώτες λοιπόν. Από νευροκόπια έχουν μάθει ότι μια αρκούδα γυρίζει στα... Στα μέρη τους. Στα μέρη τους, να πούμε. Πάμε να τη πιάσουμε την αρκούδα, προχωρά, να πούμε, βρίσκουμε μια σπηλιά, έχει μια τρύπα, αλλά εδώ μέσα μπήκε η αρκούδα. Μπα. Λέει, πώς θα δούμε, άμα είναι εκεί, λέει ο Γιώργης, ο Γιωρίκας, θα δω εγώ. Mm. Βάζει το κεφάλι μέσα στην τρύπα. Τον αρπάζει. Τον αρπάζει η αρκούδα το κεφάλι. Χτυπούσε τα πόδια ο Γιωρίκας πίσω, να πούμε, τον τραβάνε τον Γιωρίκα πίσω χωρίς κεφάλι. Λέει ένας τον άλλον, ρε σύ, λέει, όταν μπήκε μέσα, λέει, ο Γιωρίκας είχε, λέει, κεφάλι. Ναι. Και άλλος, κεφάλι είχε, λέει, μυαλό δεν μυαλό είχε. Δεν είχε. Μα να τρίχεσαι, ρε φίλε. Τι ανέκδοτο ήταν αυτό που μας είπες τώρα. Ρε φίλε, πόρε φίλε. Μυαλό δεν είχε. Του βάγε το κεφάλι, ρε. Τι να το κάνει η αρκούδα. Βάζεις ρε το κεφάλι σου. Πάμε ρε time out. Πάμε time out. Πω. Έχουμε και ένα εκπληκτικό εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων Τσίτσιλα στο κέντρο της πόλης, ρε φίλε, Θεσσαλονικιώτη. Δηλαδή. Ο άνθρωπος είναι από το 1975
και σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί, αλλά και όχι μόνο ό,τι έχετε ονειρευτεί, αλλά και ό,τι έχετε ζήσει. Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς. Ναι. Τι σταυρό θέλεις, Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και τότε είπε, ναι, τι γουστάρεις ρε ό,τι φίλε. Ό,τι θέλεις. Μονόπετρα. Έχει κάτι μονόπετρα με κάτι πέτρας να πούμε. Να γονατίσεις, να γίνεις ένα με το έδαφος, να το δώσεις στην κοπέλα, θέλει, δεν θέλει να σε πετρευτεί. Και βέρες. Άντε ρε φίλε. Δηλαδή, γουρλίδικες βέρες. Γουρλίδικες. Να μην χωρίζουν τα. Δηλαδή πήρες από τον Τζίτζιλα, παντρεύτηκες, πήρες βέρα. Στέριωσες. Δεν χωρίζεις, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Κατάλαβες. Κατασκευή όμως επίσης, οποιοδήποτε κοσμήματος θέλετε. Αχα. Και επιδιόρθωση των παλιών. Δηλαδή η γιαγιά η Σουμέλα, ας πούμε, σου άφησε κανένα περιδέριο. Μπορεί να είναι χαλασμένο το κούμπο μου. Το κουμπί. Να έχει φύγει ένα πετραδάκι. Γύριζες 100. Τέτοιου να πούμε και δεν έβγαλε άκρη. Θα πας στον Τζίτζιλα να το φτιάξει. Στο άρπαξε μια τσιγκάρα να πούμε ότι το πήρε από το χέρι, έχει σπάσει. Τελειώσαμε. Πας το φτιάξει. Και πού βρίσκεται, ρε Γιώργο. Πού ρε μεγάλε. Βενιζέλου 20. Και το νούμερο του Βιερίνια. Τυχαίο είναι, νομίζει. Γριά είναι. Αρχηγό κι αυτό. Γριά είναι ο Τζίτζιλα. Γριά είναι. Ναι. Δεν έχει σημασία. Άρρωστη γριά. Αφού λέμε είτε πάω είτε Άρη είτε Ηρακλή. Στο Τζίτζιλα θα πάω. Να... Είτε Άρης, Βέρες Τζίτζιλα. Α, Βέρες Τζίτζιλα. Εάν είσαι Ηρακλής, μονόπετρος εμάς. Γι' αυτό βρες. Λοιπόν, άκου μαγκά, θα πας Βενιζέλου 20. Ναι. Θα βάλεις μέσα να πούμε τα χρήματα από αυτά που θα βάλεις, τα μισά θα σε πάρει ο Τζίτζιλας. Τα μισά. Βέβαια. Στη Τσιμισχή και για να μην κουράζεσαι. Ναι. 20 Τσιμισχή. 20. Στον πρώτο όροφο. Μην για πάσε, να μην δε, κουράζεσαι δε, τώρα. Πα και καθεί να πούμε. Όπω εδώ στο Ραδιομέγαρο που είμαστε στον έκτο όροφο. Σε παρακαλώ. Και από πολύ. Πάνω είναι το ελικοδρόμιο. Ο αγώνα με το ελικόπτερο έρχεται. Για να την κάνουμε, άμα χρειαστεί. Εδώ είμαστε, κυρίες λοιπόν. Και κύριοι. 2-31-02-87-3-8. Γιώργο Συρίγο και ο φίλο μου, ο συχνό ακροατή και συνεργάτη τη εκπομπή. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Επίσης έχουμε να πούμε ότι. Ότι. Υπήρξε τεράστια αλλαγή. Ναι. Βγήκε ο Γιαννάκη και ήρθε ο Γκάλης σε αξία. Τι λέει ρε φίλε. Ναι. Έγινε τέτοια αλλαγή, δεν το πήρε χαμπάρι. Σωτήρης Δασκαλάκης και ήρθε. Ποιος? Ο Χρήστος ο Κιώσης, εδώ που τα λέμε η αδυναμία. Και μπαίνει και με τρίποντο κιόλας αυτός. Κατευθείαν, μπαμπαμ, ζεστό χέρι. Ποτέ, ποτέ και πέπα. Γι' αυτό είσαι λίμπερο, ρε φίλε. Πάμε, ορίστε. Ακούγεστε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Έλα φίλε, καλημέρα. Έπεσε. Ντροπαλός. Όχι, να ρε. Γεια σας, έλα ρε. Από πού είσαι, από πού μας παίρνεις. Μάκης πρέπει. Από τις Άλπεις. Νίκο, τι Άλπεις ρε Νίκο. Πριν το διάλειμμα είχα πάρει, ήμουν στην Αγκώνα, κοντεύω να φτάσω στην Πεσκάρα ρε φίλε. Τι να κάνουμε, έχουμε διαφημίσεις εδώ, έχουμε χορηγούς, έχουμε λιτούς και δεμένους. Λάμε ρε φίλε. Μα είχα πάρει και πριν, άκουσα όλη την αναθεώρηση που κάνατε αυτή τη... Για την άμυνα και για αυτά τα άκουσα, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Για πες τα δικά σου λοιπόν. Τι να πω, να άκουσα που τον είπε στο το φίλο μου τον Γιώργη ότι πρέπει να ευθυγραμμιστεί και λέω να τον πάμε εκεί στον δρόσο, στα Γιαννητσά, στο μηχανοπλοίο. Τον ευθυγραμμίσουμε, το βάλω στην Καλύμπρα εγώ. Βέβαια. Του πατήσουμε μια ευθυγραμμιστή εκεί στον δρόσο. Εννοείται ρε φίλε. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω και εγώ ρε φίλε μου την άποψή μου. Για γιατί είπατε για Βαρέλα, για Κρέσπο. Ναι. Τη μια χρονιά πήγαμε να πάμε με τον Κρέσπο τον άνθρωπο στο Champions League με τον Άγιαξ, γύρισε τον πισινό του σε ένα σου του Γλύκου. Ναι. Το φώναζε τότε ο Γιώργος ο Μίρτσος από την προηγούμενη μέρα. Ναι. Προσέξτε παιδιά, μην τραβάτε λέει μέσα εκεί. Πάει ο Λέοβατς στο ταγάρι, τον τραβάει τον παίχτη, πάρ τον πέναλτι. Ναι. Πάει να περάσουμε πέρσι. Λοιπόν, πάει ο Βαρέλα με τον Πασχαλάκη μας και με την Μπενφίκα. Ναι. Πέφτουν ξανά το ίδιο. Ρε παιδιά, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι επίπεδο Champions League. Ιδίως στα center back μας. Ο μόνος που θα μπορούσε λίγο να παίξει επειδή είναι και πιτσιρικάς είναι αυτό το παιδί ο Φιλανδός, τι είναι, Ισλανδός, κάτι. Έχει και αυτό στα θεματάκια του χαμηλά. Έχει. Στα μαρκαρίσματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εάν δεν βγούμε στο Champions League δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί θα έχουμε συνεχώς το πρόβλημα. Μαζί αυτό. Σου είμαι. Είδες, πήγε ο αυτός ο άλλος από την Αθήνα, ο Βροντόσαυρος. Ναι, λοιπόν, ο άνθρωπος πήρε, είδε τι του λείπει, ξέρουν φυσικά, αυτός έχει ανθρώπους ρε φίλε τώρα. Πήρε έναν τερματοφύλακα, τον εκράτησε φυσικά που ήταν καλός. Ναι. Πήρε και αυτό το Σεμέδο, όπως είπες και εσύ, δεν έκανε πολλά παιχνίδια γιατί έχει και χούγια κι αυτός. Και ξέρεις, έχει χούγια, βγαίνει, κακά, ναι. Πρώτα βγαίνει το χούι του ανθρώπου και μετά η ψυχή. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, τα πήρε όμως ρε φίλε, τα πήρε τα πράγματα. Τα πήρε, αυτό τα πήρε, είναι. Και εμείς ο δικός εμείς είχαμε και την ατυχία, και είχαμε και τη διατησία, ναι. Ναι. Αλλά θα κοιτάξω και τα λάθη τα δικά μου, θα κάνω και την αυτοκριτική μου, έτσι. Πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε μεγάλα λάθη, γιατί χθες
Εγώ είδα μια τη δήλωση του γέροντου Λουτσέσκου που είπε ότι δεν του πήρανε παίχτες, γι' αυτό έφυγε. Ναι. Φυσικά και εκείνο στην Ευρώπη δεν έκανε και τίποτα ο Λουτσέσκου, αν και εμένα μου άρεσε ο άνθρωπος. Στο Europa League, γιατί όταν πήγαμε στα Champions League είχε και αυτό την ατυχία να μας βάλουν σε όμιλο με το έτσι θέλω αυτή. Ναι. Και να πέσουμε πάνω στην Μπενφίκα, χωρίς κλήρωση, έτσι. Να τα λέμε και όλα. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω και λέμε τώρα ότι έχουμε μπλέξει σαν τον παπά στα βάτα. Ναι, για. Γιατί όταν ήρθε η ώρα να γίνουν οι μεταγραφές, διάβασε τη συνέντευξη χθες του Κούλη, γιατί εγώ είμαι στον δρόμο και ασχολούμαι συνέχεια με αυτό το, δηλαδή είναι η καψούρα μου ο Πάοκ, ρε φίλε, και τα διαβάζω στα διαλύματα σε αυτά. Τι δηλώσεις που έκανε ο Κούλης θες, ναι. Απ' έξω, απ' έξω είπε ότι για να... λέει καλώς δεν έφυγε ο Μπράγκο, γιατί δεν πρέπει να φύγει, λέει, για τις μεταγραφές. Γιατί από όσο ξέρω, λέει, ο Κούλης ο Αποστολίδης, χθες συνέντευξη, διάβαζε τι είναι, ναι. Για να γίνει μια μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, λέει, μπλέκονται και άλλα άτομα. Μάλιστα. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται, από τον Άννα στον Καϊάφα. Πάνε ρώτα εκείνων, πάνε ρώτα των άλλων, πάρε άδεια που έχει εκεί τη γεροντοκόρη, πάρε άδεια από την άλλη. Λοιπόν, και μόλις πας στο τελευταίο σου λένε πάνε πάλι μπροστά. Κάτσε ρε αδερφέ, μεταγραφή δεν πάμε κάνουμε. Γιατί ο Λουτσέσκου τους είπε, παιδιά, την προπαραμονή του λέει Γιουργάκη, εγώ θέλω τους παίχτες εδώ. Το Λουτ, τον Κεσέρου και τον Στάνκου. Βέβαια. Δεν τους έχεις, δεν τους έχεις, δεν έρχομαι. Βέβαια. Γι' αυτό φώναζε ο Λουτσέσκου. Τα ρίξανε στο Λουτσέσκου μετά, ήταν η εύκολη λύση. Όχι, αυτή. Όχι φίλε, όχι. Και τελείωσε ιστορία. Αυτός του είπε, εγώ την προπαραμονή θέλω αυτούς εδώ. Λοιπόν, και αυτός πήγε και του φέρε, ήθελε να του φέρει έναν υπονόματι Ισμαήλ. Ναι. Όχι ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Και έχει πάει αλλού ο παπάς και αλλού πήγανε τα ράσα. Και έχουμε μπλέξει τώρα σαν τον παπά στα βάτα. Και έχουμε θέμα. Που λέμε στο χωριό. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε πάρει έναν προπονητή, τον οποίο μπορεί να είναι φέρελπης. Εγώ παιδιά δεν τον πιστεύω. Κακός. Είναι μαθητευόμενος μάγος. Λάθος. Λάθος. Δεν τον πιστεύω. Λάθος. Έπρεπε να πάρει... Λάθος. Από την μη άκουσε με λίγο. Ένα δευτερόλεπτο γιατί πέφτησε λάθος. Άκουσε με λίγο. Πέφτησε λάθος. Μην ακούς τι λένε τα ηχεία. Εντάξει. Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος πάνε να τον περάσουν και να ρίξουν το πρόβλημα εκεί. Φίλε μου, φίλε μου. Ψάχνουν να βρουν από διοπομπαίο τράγο. Άκου τον Νίκο που σου μιλάει. Να άκου να σου πω κάτι, δεν ακούω μόνο για να πάμε, είναι γεμάτο το κέντρο. Έλα, ναι, μάκη. Όχι, άσε με γιατί περίμενα ναι, πολύ ναι, ώρα. Ναι, αδερφούλη, δεν σε κόβω. Θέλω να σου το πω. Εγώ δεν ακούω ούτε τον Νίκο ούτε τον Συρίγο, φίλε, σε αυτά τα θέματα. Ακούω τον Μίρτσο που ξέρει και λέει ότι είναι ο καλύτερος προπονητής. Έτσι λέει ο Γιώργος ο Μίρτσος. Αυτό πιστεύω, γιατί ξέρω από μπάλα. Εμείς δεν ξέρουμε από μπάλα, εγώ οδηγός είμαι. Ο Συρίγος πορτοκάλια πουλάγε, ήταν έμπορας. Λοιπόν, εσύ πουλάς λάδια, βλέπεις μπάλα, εντάξει. Και εγώ εφορία, βλέπω, είσαι μωρή κουφάλα, όλους ξέρεις τι ναι, κάνουμε. Ναι, λοιπόν, ξέρω, και εγώ πάω στα μπουζούκια συνέχεια, ρε φίλε, δεν έμαθα μπουζούκια. Ωραία, το διατάφτα λοιπόν. Λοιπόν, λένε ότι είναι ο καλύτερος προπονητής. Εμένα, ρε φίλε, επειδή είμαι φυσιογνωμιστής, δεν μου αρέσει αυτός ο προπονητής, είναι μυρωδιάς, είναι μαθητευόμενος μάγος. Έπρεπε να πάρει προπονητή εγνωσμένης αξίας. Και αυτό που λες ότι δεν παίζουν οι παίχτες, δεν κάνουν, δεν ράνουν, δηλαδή ρε Νίκο, εσύ αύριο θα πάει να πουλήσεις τα λάδια. Άμα σου φέρω ένα μάξι χάνομακ όπως είχαν τα παλιά, με χωρίς λάστιχα και με χωρίς παραπέτια να βάζεις τα βαβαρέλια τα λάδια πάνω σου φεύγουν στον δρόμο και το πάρεις να το πας, δεν φταίσαι εσύ που το πήρες και πήγες, πέταξες τα λάδια. Δεν θα πεις ρε παιδιά αυτό το χάνομακ, δεν κάνει, φέρτε μου ένα μάξι, ένα βίτο. Ένα Volkswagen καινούριο. Σίγουρα το έχουν υποσχεθεί κάποια πράγματα, δηλαδή, και σίγουρα πιέζει δηλαδή, αυτός. Φίλε, δίνεις του καπετάνιου ένα καράβι σάπιο, του λες πάντο και το πάει. Και δεν φταίει ο καπετάνιος. Ρε παιδιά, είναι σάπιο αυτό το καράβι, πού θα το πάω. Αυτό έπρεπε να κόψει το μάτι του, να πει ρε παιδιά, ποιο Champions League με τον Άγιαξ να πάω και ποια πράγα. Γιατί να σου πω κάτι, το στήσιμο της ομάδος δεν ήταν άσχημο. Φίλε μου καλέ, η τακτική προσέγγιση που έκανε, πέντε, τα λάθη όλα ήταν από ατομικά λάθη. Να τελειώσει ο Μάκης. Εντάξει. Γιατί πρέπει να περάσουμε. Έλα, εγώ Μάκη. Λέω ότι όσο πιο γρήγορα φύγει τόσο τυχεροί θα είμαστε, η γνώμη μου. Έφυγες Μάκη, ορίστε ο επόμενος, ορίστε ο επόμενος, ορίστε, ορίστε κύριε. Εσείς μάλιστα, εσείς, ο επόμενος, ορίστε. Έλα ρε τα αλάνια τα δύο να τα πω ένα καλησπέρα. Έχω πόσα καιρό να βγω. Γεια σου Καρδάση. Ο Άγγελος ο πολίτης είμαι βρε. Γεια σου Άγγελε αδερφέ. Τι έγινε, πώς πάτε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Άγγελε, σε χάσαμε. Λοιπόν, άκουσα κάποια πράγματα και είπα μετά από καιρό να βγω να μιλήσουμε λοιπόν. Ρε παιδιά, εδώ υπάρχει ένας πόλεμος ανοιχτός. Βέβαια. Πρέπει να είμαστε και δίπλα να ξεστρατευμένοι. Εννοείτε, με την έννοια ότι θα χρειαστεί βοήθεια ο δικός μας. Παράζει, βέβαια. Άκου να δεις τι γίνεται Γιώργο μου. Αυτός ο γραφικός ο Γεράκος που έχουν εκεί κάτω στο λιμάνι και βγαίνει κάθε τρεις και λίγο και κάνει τα διαγγέλματά του, πέρσι κάποια στιγμή
σε ένα από αυτά που βγήκε, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι, έλεγε έτσι, Ολυμπιακός αυτό και εκείνο και τ' άλλο και αυτό, και τολμάει και τον ρωτάει ο δημοσιογράφος και του λέει, ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ παίρνει το πρωτάθλημα, θα πάρει το πρωτάθλημα. Ήταν, είχε, τελειώναμε, ήταν προς τις τελευταίες αγωνιστικές, είχε καθαρίσει πια. Και τι γυρνάει και απαντάει το, ο Λεβέντης αυτός που όλοι πέρασε στα ψηλά αυτή η δήλωση, δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Λέει, ναι, το πρωτάθλημα θα το πάρουνε, τα λεφτά δεν θα πάρουνε. Μάλιστα. Τη θυμάστε αυτή τη δήλωση, παιδιά, δεν θυμάμαι, ξέρω, ναι, δεν τη δώσαμε σημασία. Και φάνηκε αυτό, τα έχουμε πει και άλλες φορές και δεν είναι μόνο, και πέρσι και φέτος, δύο χρονιές, σε περνάνε πριον ο Κορδέλα στην Ευρώπη, ρε φίλε. 3-3 τα μπέναλτι τα δίνουνε. Τι δεν καταλαβαίνεις. Και η πλάκα είναι ότι ναι, μεν σε περνάνε με την Μπενφίκα πέρσι, με τον Άγιαξ, που θα πει κάποιος μεγάλος δυνάμεις τους θέλει, η UEFA είναι καλά, κάνουν και τα πλυντήριά τους τα ωραία αυτή και τα λοιπά, ωραία, όμορφα. Εδώ σε καθαρίσανε και με αυτή την Μπρατισλάβα, ρε παιδιά, προχθές. Έφταιγες κι εσύ. Έφταιγες κι εσύ. Λοιπόν, να πω κάτι για αυτό το θέμα, επειδή σας άκουσα και λέγατε. Ακούω ότι κατηγορούν την ομάδα, λέει, γιατί έφαγε τον γκολ εκεί πέρα μέσα τελευταία λεπτά. Ρε Νίκο, και ο Γιώργος φυσικά, ξέρετε από μπάλα. Τακτικά δεν έφταιγε η ομάδα. Τον γκολ που φάγαμε δεν το φάγαμε από τακτικό λάθος. Αυτό θα ίσχυε. Το λάθος το φάγαμε από τακτικό λάθος. Να σου πω γιατί. Γιατί όταν γίνεται η σέντρα από τον τερματοφύλακα, ο Βαρέλα. Σαλπίζει να βγει μπροστά η ομάδα για να υπάρξει offside τεχνικό και κολλάει ο Γιαννούλης πίσω. Άκουσα, με αποτέλεσμα ο Βαρέλα να κάνει 4 βήματα μπροστά από αυτόν που μαρκάριζε και να γίνει το λάθος εκεί. Άκουσε, ήταν για τακτικό μου, το πρόβλημα. Αυτό θα ίσχυε και από τη στιγμή, ρε Άγγελε, που είναι το 92. Τι δουλειά έχεις να πούμε. Να εξηγήσω. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Ναι. Αν τρώγαμε παλιά τρύπα στην πλάτη μας και έβγαινε ο αντίπαλος και μας πλασάριζε και έκανε, ναι, θα ήταν το πρόβλημα ότι τι ζητάτε μπροστά. Το θέμα είναι ότι η μπάλα την ελέγχει το center back, ο Βαρέλα στην προκειμένη περίπτωση, και εκεί έχει δύο επιλογές. Η μία να τη δώσει μια να φύγει αράου να τελειώνει, που θα μπορούσε να το κάνει αυτό εκεί, ίσως είναι το λάθος. Η άλλη είναι επειδή του ήρθε η μπάλα στο ύψος του κεφαλιού, με το κεφάλι να τη γυρίσει πίσω, γιατί επιτρέπεται να την πιάσει ο τερματοφύλακας. Δεν είναι να την έχει ότι στα πόδια κάτω. Αλλά όταν άλλος καταλαβαίνει ότι σπάει το τεχνητό offside γιατί ο Γιαννούλης έχει μείνει πίσω, βλέπει τον αντίπαλο παίχτη να καρφώνεται μέσα στα πνευμόνια της άμυνας, προσπαθεί να πει την μπάλα, αγάπη μου, την είχε στο κεφάλι του και την γυρίζει τον τερματοφύλακα. Δεν έπρεπε να την γυρίσει. Ποιο απλή λύση είναι να τερματοφύλακα την μπάλα, ρε φίλε. Η μπάλα είναι στο ύψος του κεφαλιού του και προσπαθεί εκείνη την ώρα με όσες δυνάμεις έχει να την γυρίσει πίσω. Τη γύρισε, όχι προσπαθεί να την γυρίσει. Ναι, τη γύρισε. Ναι, αλλά δεν είχε τις δυνάμεις γιατί έκανε υπεράσπιση. Ρε αγάπη μου, δεν την έπιασε ο τερματοφύλακα στην μπάλα. Την έπιασε, ναι, την έπιασε. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, αγόρι μου, να το δούμε και λίγο έτσι χιουμοριστικά. Ότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια τις μπάλες τις φτιάχνουν από κρυπτονίτη. Και ο Σούπερμαν που έχουμε κάτω από τα δοκάρια δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα με τίποτα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Εκεί φταίει. Εντάξει, μην τα ρίξουμε. Θέλετε να πάμε στο δεύτερο το μάτσο εδώ πέρα μέσα. Ναι. Φταίει τακτικά η ομάδα που ο άλλος σουτάρει από την Αγία Βαρβάρα και ο άλλος το τρώει στην κλειστή γωνία στην 7η θύρα. Όχι, αυτό είναι θέμα τι να κάνουμε ατομικό, τώρα δηλαδή. Αυτό είναι θέμα ατομικό πάλι. Έλα. Η προσέγγιση που έχει κάνει ο Φερέιρα και στα δύο μάτσα τα ευρωπαϊκά για μένα τακτικά είναι πάρα πολύ καλά. Μια χαρά πήγε η ομάδα. Έβαλε και τρία γκολ. Τι να κάνει. Αφού φάγαμε αυτά τα ψεύτικα τα γκολ, τι φταίμε. Χώρια που σε ψηρίζει και τι είπα και προηγουμένως με τη Σλόβαν και στα δυο τα μάτς και εκεί δεν σου δίνει τον πέναλτι του Πέλκα. Ναι. Γιατί τους ακούω όλους τους γαλαντόμους, ναι, εδώ. Μα τι φωνάζεται με τον Άγιαξ, ήταν πέναλτι. Ναι. Και το αυτού ήταν πέναλτι. Αυτό δεν πρόκειται. Πώς το λέγανε, του Μάτος στην κεφαλιά εκεί που κάνει με τον Σμπρόκ. Δεν το έδωσε. Αν το Άγιαξ είναι μεγάλη ομάδα. Και του Πέλκα ήταν πέναλτι με τη Σλόβαν, πώς τη λέγανε αυτή. Και το αυτού εδώ πέρα του Βραζιλιανάκου που τον πέταξε πάνω στο δοκάριο και εκείνη ήταν πέναλτι. Δεν τα έδωσε. Μάλιστα. Α δώσει αυτά να περάσουμε. Ωραία. Χώρια που στο 93 πάει μπάλα και χτυπάει στα μούτρα του τερματοφύλακα και βγαίνει μετά και περάσει. Άρα λοιπόν δεν φταίει η ομάδα. Αγγελάκο μου, πότε θα έρθεις μια μέρα στο στούντιο να είσαι εδώ? Όποτε γουστάρεις, ρε φίλε. Έλα αύριο. Να συνοηθούν, να πάρουμε ένα τηλέφωνο, να τα πούμε. Έγινε. Πάμε επόμενη έχουμε γραμμή. Έχουμε να πούμε, να χειμωνιάσει λίγο τώρα, να μαζευτήκαμε τώρα. Έγινε. Να. Έγινε, κύριε Άγγελε, πάμε επόμενη γραμμή. Καλά, να είστε καλά, Λεβέντες μου, καλή συνέχεια. Έπεσε το κέντρο, ωραία, έχουμε μια γραμμή. Έχουμε. Ωραία. Έλα. Οι άλλοι ξαναπάρτε γιατί έπεσαν οι γραμμές. Ορίστε. Καλησπέρα, τι κάνετε? Γεια σου, φίλε. Ο Κάρλος είμαι, Γιώργο. Α, καλώς τον. Νίκο, σε ακούω και σε καμαρώνω. Δεν έχω μιλήσει ποτέ, ήθελα πολύ να πούμε κάποια στιγμή. Να είσαι καλά. Λοιπόν, με στεναχώρησε πολύ, όχι προηγούμενος, ο προηγούμενος. Ο Μάκης. Παίζουμε σήμερα αγώνα και βγαίνει να μπει να φύγει προπονητής, πατάμε καλά ρε παιδιά. Με ποια λογική λες κάτι τέτοιο?
σου φταίνει παίκτη, σου φταίνει. Δεν θα μιλήσει σήμερα γι' αυτό, τέλειωσε. Το πρόβλημα είναι ότι στην ομάδα πάντα θα πρέπει να υπάρχει ένας ο οποίος θα συγκεντρώνει τα πυρά του κόσμου για το τι ναι, γίνεται. Ναι, μακριά από εμάς αυτά, Νίκο μου. Άκου να σου πω. Έναν παίκτη έφερε ο προπονητής και έναν έφερε ο Μπράγκο. Όλες οι άλλες επιλογές δεν είναι αυτό το δύο. Και αυτοί οι δύο δυστυχώς έπρεπε να φροντίζουν για τα πάντα. Έπρεπε να κάνουν τις επιλογές από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο. Και δυστυχώς θα φέρει μόνο από ένα παίκτη ο καθένας. Μην θέλω τη φλούμα. Η αλήθεια, κοίταξε να σου πω κάτι. Για μένα ο τεχνικός διευθυντής, επειδή ξέρω και γνωρίζω κάποια πράγματα, είναι πάρα πολύ καλός. Απλώς πολλές φορές καπελώνεται. Και όχι μόνο ο Μπράγκο, αλλά και οι υπόλοιποι που υπήρχαν. Να κάνω μια ερώτηση αυτό, και τους δύο, και τον Κάρλος και εσένα. Ναι. Είπαμε για τον Εσίτη, μου είπες καλός, αλλά λίγος. Ναι, για τον Μπάουκ του αυτό εγώ, ναι. Εγώ τον έχω ότι είναι ότι όλες τις επιθέσεις, ο γίγαντας αυτός, αν δεις πόσες μπαλιές κερδίζει, είναι απίστευτο και θα δεις ότι θα προσφέρει και μπροστά. Άρχισε να ανοίγει, θα ανοίξει ο παίκτης ένα. Τον Αυγουστίνο πώς τον είδες? Τον Αυγούστο. Αν ξεπεράσει τα θέματά του. Ποια θέματα? Δεν έσπασε τα πλευρά, ρε φίλε. Δεν έδωσε το πέναλτι. Ναι. Τον πήρε, τον έσπρωξε και έπεσε πάνω στο δοκάρι και έσπασε τα πλευρά του. Αν ξεπεράσει τα θέματά του, πιστεύω ότι είναι ένα αμυντικό χαφ το οποίο είναι καλύτερο από τον Ελσίτη. Ξέρει μπάλα. Ξέρει μπάλα καλύτερη. Έχει καλύτερα πνευμόνια. Έχει το σουτ. Έχει το σουτ. Έχει το τσαμπουκά αυτό. Μπάλα ξέρει. Ξέρει μπάλα. Μπορεί στο transition να είναι πολύ γρήγορο, στη μετάβαση δηλαδή από άμυνα σε επίθεση. Ποντάρω πολλά σε αυτό το παιδί, αρκεί να είναι υγιής. Αυτό είναι ένας. Α, εκείνο ένας το παλιό που έχει. Ναι. Μέχρι τώρα δεν έχουμε πρόβλημα. Όχι. Το πρόβλημα βγήκε από τραυματισμό και χοντρό τραυματισμό. Ναι. Και επανήλθε δηλαδή. Για τον πέναλτι που σε 15 μέρες με τρία σπασμένα ναι. πλευρά. Σε αυτόν τι λες εσύ, Καρλό? Εγώ βλέπω ότι είναι. Συμφωνώ με τον Ιβωνά. Και είναι πέσει box to box που φέρει και στα δύο μέρη του γηπέδου. Και άμυνα και επίθεση. Και ξέρει μπάλα. Και τον γκολ. Και έχει αριστερό ποδάρι. Ορίστε. Έχει αριστερό πόδι. Το ζητούμενο. Και είναι 21 χρονών. Το ζητούμενο, φίλε Γιώργο, είναι ότι αυτός ο αθλητής μπορεί να παίξει σε αυτό που λέμε στο ανοιχτό πέλαγος. Δηλαδή, όταν η άμυνα, όταν οι άλλοι, ας πούμε, κατεβαίνουν και εγκλωβίζονται πίσω και παίζουμε ανοιχτά και παίζουμε γρήγορα, αυτός είναι ένας αθλητής ο οποίος το έχει. Ο Εσίτη αυτό δεν το έχει. Εντάξει, άλλο τη γρήγορη μετάβαση, το γρήγορο αυτό, κατάλαβες γι' αυτό, ενώ να έχει πολλά κάτι, ανασταλτικά δυνατά. Νίκο, να πω και κάτι για την άμυνα. Να πεις, ναι. Κάρλο μου. Τι ισχύει τώρα, ο προπονητής δεν έχει τα εργαλεία που χρειάζεται, θέλει δύο Εσίτη. Συμφωνώ. Για αυτό που θέλει να παίξει, όχι ένα. Συμφωνώ. Και αυτό δύο Εσίτη πιο γρήγορους και να ξέρουν και παραπάνω μπάλα. Εννοείται. Λοιπόν, για μένα πάω χρειάζεται έναν Ολιβέιρα, να σου πω την αλήθεια. Περισσότερο πιο εγκεφαλικό. Που να μπορεί να μεταδίδει γρήγορα την μπάλα και θα όταν... Θα γυρίσει ρε αυτός ο Κούτσαβλος. Ο Μαουρίτσιο. Κάνει τεράστιες προσπάθειες. Τον έχω δει. Έχει μπει με την μπάλα. Δηλαδή τώρα έχει κάνει προπονήσεις. Το ίδιο... Ακούς Κάρλο. Ακούγω. Το ίδιο το έπαθε δύο φορές. Ο Βιερίνια. Δύο φορές ο Μάνταλος. Ναι. Και δες, ο Μάνταλος παίζει εδώ και 3 χρόνια χωρίς να του ξαναπάθει. Ναι. Αυτό το παιδί θέλω να γυρίσει. Μακάρι. Και είναι και η τελευταία του ευκαιρία να κάνει και συμβόλαιο. Τώρα δεν ξέρω αν θα γυρίσει όπως ήταν, αν μπορεί να βγάλει, γιατί αν παρακολουθούσες έτρεχε τα περισσότερα χιλιόμετρα από όλους, ήταν στα μαρκαρίσματα μέσα κτλ. Ήταν λίγο βέβαια Τζον Άγκμπε στις πίσω μπαλιές που δεν μ' άρεσε σε αυτόνα, ενώ ο Ολιβέιρα ήταν πιο καρφή. Επειδή αυτοί οι παίχτες παίρνουν την μπάλα με την πλάτη και πρέπει να γυρίσουν. Μπράβο, και να φύγουν, τους διευκολύνει να τη δίνουν στο center back που έρχεται να γυρίσουν για να την ξαναπάρουν. Μπράβο. Ή να τη δώσουν δεξιά-αριστερά. Εάν, φίλε Κάρλο και φίλε Νίκο, έχουν την τεχνική να γυρίσουν αυτόματα προς την εστία και να κάνουν την μπούκα, είναι φορτούνιδες. Φορτούνιδες. Να είσαι καλά, Κάρλο, ορίστε ο επόμενος. Πάμε επόμενες γραμμές, το κέντρο είναι full, ευχαριστούμε. Πάμε. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Παοξής είμαι. Καλά κάνεις. Θέλω να πω κάτι σε όλους τους παοξίδες. Ναι, να κάνουν λίγο υπομονή ναι. και όλα τα στρώσουν. Πολύ. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, Νίκο, σε είπε ο Γιώργος προηγουμένως για το Σαράκι που είχε βάλει γκολ Ψαράκι. Ναι. Με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας ήταν. Μπράβο, ναι. Μία πιθανή κάτω από το, πάνω από το χορτάρι και είχε
γρατζουνιστεί σε όλο το σώμα. Το πρόσωπό του και το στήθος του ήταν μια ματωμένη μάζα. Αυτό το σαράφι μπορείς να τον ανα... κλείσε λίγο το ραδιόφωνο γιατί μικροφωνίζει. Γι' αυτό ήθελα να το πω, αλλά βγει για ακροατής και το είπε. Ναι. Αυτό έγινε... το γκολ σου δώσε το πρωτάθλημα το πρώτο που μπράβο, πήρες. Ευχαριστώ παιδιά και να καλή καλά. Συνέχεια. Το όνομά σου ποιο είναι ρε μεγάλε. Μιχάλης, να... Μιχάλης. 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 Παλιά καράβανα, καθώς και σένα. 60 χρόνων περίπου είμαι. 60 χρόνων, μπράβο. Τον έβγαλα. Γεια σου ρε Μιχάλη. Αυτό το γκολ έδωσε ένα πρωτάθλημα. Και επειδή παίζαμε στην Κύπρο τότε, ναι. Υπήρχε τότε μια ομάδα της Κύπρου, η πρωταθλήτρια Κύπρου, έπαιζε και στην Ελλάδα. Ναι. Παίζουμε με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Ναι. Είναι το 89, 0-0 το αποτέλεσμα. Έλα, δύο βαθμούς πίσω Ολυμπιακός. Μην τα λες έτσι απότομα, ρε φίλε, με αγχώνεις. Τα λες απότομα και με αγχώνεις. Ορίστε, επόμενος. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο και Νίκο. Γεια σου, φίλε. Καλημέρα, φιλαράκι. Νίκο, χαίρομαι που μιλάω μαζί σου και με τον Γιώργο. Βασικά, αλλά εσένα σε έχω ιδιαίτερη εκτίμηση. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι λίγο. Ταξιτζής από ό,τι κατάλαβα εκεί. Έλα, ναι, και πάνω που παρέλαβα, φίλε. Περίμενα. Πού πάει? Εδώ κοντά. Γυναίκα, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Για πες. Βασικά, εγώ με τον καινούργιο προπονητή νιώθω ότι θέλει χρόνο. Περήφανος βασικά που κόντραρε στα ίσια τον Άγιαξ και έδωσε μάχη ας πούμε και είδαμε όλοι πως μας απέκλεισαν. Και από εκεί και πέρα όπως και με τον Λουτσέσκου τότε είχε ζητήσει 2-3 μήνες, έτσι πρέπει να πάρει και αυτός το χρόνο του και εμπιστοσύνη και χωρίς γκρίνια. Αυτά, καλό Σαββατοκύριακο παιδιά και νίκη. Να είσαι καλά και θέλω να πω κάτι στο φίλο μας που μας ακούει στο ταξί και καλό δρομολόγιο να έχει και υπομονή να κάνει σε αυτή την πόλη που δουλεύει, ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει το σεβασμό των αθλητών. Το ζητούμενο είναι ότι πώς θα μπορέσει να τους πείσει για το πλάνο το οποίο θέλει να βάλει στην ομάδα. Αν καταφέρει και τον μπολιάσει αυτό, τότε ο ΠΑΟΚ θα μεγαλουργήσει. Δεν λέω εύκολα καλές κουβέντες για προπονητές. Απορώ. Αυτός όμως ο προπονητής... Μια κουβέντα για τον Λουτσέσκου τέτοια δεν είπε. Δεν είπα. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πιο συμμαζεμένος, πιο... ας το πούμε, δεν είχε αυτό που έχει αυτός ο συγκεκριμένος που με έχει κερδίσει. Δηλαδή, τα καράβια είναι καμένα μόνο μπροστά. Τα κάψαμε. Κατάλαβες πως το λέω? Ποιο? Ο Κορτές τότε, όταν είχε πάει στην Αμερική, άκουγε στο πλοίο κάποιες μουρμούρες που θα πάμε, θα μας φάνει θα γεννείς, μη στεναχωριέσαι, να κάνουμε μια ανταρσία, να γυρίσουμε πίσω κτλ. Κτλ. Όταν έφτασε λοιπόν ο Κορτές στις ακτές της Αμερικής, τάκαψε. Και τους είπε, δεν έχει επιστροφή στην πατρίδα, μόνο μπροστά. Την ίδια γραμμή λοιπόν περνάει και ο Φερέιρα. Είναι δύσκολο να το καταφέρεις. Και ο Αγαθοκλής το έκανε. Ποιος είναι αυτός ο Αγαθοκλής, ρε Γιώργο? Τεράστιος... Ρε Γιώργο, εδώ μιλάμε για τον Φερέιρα και με πετάς για τον Αγαθοκλή. Για να μάθουμε ποιος είναι αυτός ο Αγαθοκλής. Τεράστιος τύρανος των Σιρακουσών. Αφού ήταν αγαθοκλής, τι τεράστιος ήταν. Έτσι λεγόταν. Αφού ήταν αγαθός. Αγαθός, αλλά είναι αυτός που έκαψε καράβια. Τα έκαψε. Και αυτός τα έκαψε. Χαλκιδό, στην Αυτίνα. Απέναντι στην Τρίπολη, πώς λεγόταν, Καλκιδόνα. Χαλκιδόνα, όχι ρε. Και Χαλκιδόνα ρε. Πώς λεγόταν ρε απέναντι ρε. Χαλκιδόνα ήταν, ξέρω πώς τη λέγανε ρε. Απέναντι που κάναν πόλεμο με τη Σικελία ρε. Χαλκιδόνη. Χαλκιδόνα. Οι Σιρακούσες. Όχι, οι Σιρακούσες ήταν ο Καλκιδόνα. 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 Καλκιδόνα, ρε φίλε. Πήγε ο Αγαθοκλής στην Καλκιδόνα. Και έκαψε τα καράβια. Πολιορκούσαν οι Καλκιδόνοι τις Σιρακούσες. Μπράβο. Και βρίσκει πάνω σε μια νύχτα να πούμε μια τρύπα και βγάζει τον στόλο των Σιρακουσίων. Ο Λούθε. Και πάει να πούμε στην Καλκιδόνα. Έλα, ρε φίλε. Καθίστε εδώ. Εντάξει. Και πάει και τα πλοία. Κέρδισε τελικά. Κέρδισε. Τον φάγανε. Άμα το φάγανε. Μακιά στα καράβια! Μα με έβαλε στον Αγαθοκλής. Ποιος έχασε. Δεν θέλω να χάνω. Γιατί τον άλλο τον κάνα, τον φάγανε ζωντανό. Τον τηγανίσανε. Τον Κορτές. Και το μαλάκα το δικό σου. Τον Κορτές. Ναι. Γιατί ο Αγαθοκλής καλύτερος ήτανε. Έπεσε με μάπας ήτανε. Αφού το πήγε ο γιος του και το μάζεψε. Α, το μάζεψε ο γιος του. Το μάζεψε. Καλά, θα τα πούμε σε μια άλλη εκδρομή. Την πλέρωσε. Την πλέρωσε. Πάμε time out. Καλκιδόνα, έτσι πας να πας. Πήγε στην Καλκιδόνα, τον φάγανε ζωντανό. Ούτε ο Αλέξανδρος. Ποιος ο Αλέξανδρος? Ο Μέγας. Γιατί φοβήθηκε. Έφτασε μέχρι την Αίγυπτο, δεν πήγε λίγο παρακάτω. Πάνε φάτσο. Επίτηδες δεν πήγε, ρε και εσύ. Βέβαια, δεν ξέρεις γιατί. Γιατί. Θα σου το πω σε άλλη εκδρομή.
Βέβαια υπάρχουν και άλλες ομάδες στην πόλη μας, όπως είναι ο Άρης και ο Ηρακλής. Τώρα θα μου πεις για τον Ηρακλή που ζητάνε κάποιοι ακροατές να πούμε κάτι. Είναι μια πάρα πολύ πονεμένη ιστορία και δεν ξέρω αν θα βρεθεί άκρη. Τώρα όσον αφορά για τον Άρη, βλέπω ότι, έτσι συντομία να πω κάποια πράγματα, ότι ο Καρυπίδης προσπαθεί να συμμορφώσει λίγο την ομάδα, να βάλει κάποια πράγματα σε μια τάξη, να δείξει λίγο ένα νοικοκυριό. Είναι τροχοπέδιο ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής ένα προπονητή. Ο Άρης, συγγνώμη, ναι. Είναι κακό. Περισσότερο για την ψυχολογία των. Μπορεί να βγει και σε καλό. Για να αυτό είναι, ναι, είναι. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Αυτό που έκανε, αυτό που έκανε η ΑΕΚ. Τώρα. Μπορεί να παίξει με τον Παναθηναϊκό για να κερδίσει ένα 2-0. Είναι ημίμετρο. Είναι. Είναι ημίμετρο. Και αυτό που κάνει η ΑΕΚ και αυτό είναι ημίμετρο. Αυτό είναι. Ο Κωστέντογλου δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Έχει δείξει ποιος θα πάει με τσαμπουκά, θα πάει έλα ρε παλικάρια, αλλά αυτό κάποτε σταματάει. Ναι. Ο αθλητής θέλει το τακτικό πλάνο, θέλει τη στρατηγική στη δύσκολη επάνω, όταν θα καίει η μπάλα να του, περιμένει, να του δημιουργήσεις. Ρε, ο Μελισανίδης είναι παραγοντάρα. Ναι. Ο Μελισανίδης τι θέλει αυτόν τον καιρό. Να είναι μέσα στο παιχνίδι, να μαζέψει λεφτά, να φτιάξει το γήπεδο του και όταν θα μπει στο γήπεδο να ρίξει και μια τριαντάρα και να μπορέσει να. Είδομεν. Είδομεν. Γιατί πάρτε μπορεί να την πουλήσει την ΑΕΚ και να την κάνει τάρα. 2,87 και 3 οχτάρια για μισή ωρίτσα ακόμα. Είμαστε ανοιχτοί εδώ με τον ίδιο. Και ποιο σου λέει εσένα ότι ο Μελισσένης δεν θα κάνει γήπεδο και θα την κάνει μετά την ΑΕΚ Τάλιρα. Ποιο το λέει αυτό. Ότι θα είναι πρόεδρο. 100%. Δεν είναι. Για Τάλιρα την ετοιμάζει. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε μπει και πάμε. Πάμε να δούμε τι θέλουν οι φίλοι μα. Ορίστε. Ορίστε. Καλησπέρα Γεώργιε και Νικολάη. Καλησπέρα σας. Χαίρετε κύριε Φιλάρετε, πώς είστε? Είστε ένα πολύ καλό δίδυμο. Είμαστε. Μπορείτε είμαστε να κρατήσετε guest star την πριγκίπισσα. Πριγκίπισσα θα πρέπει να φάει καναβόλη να πούμε γιατί μας έχει πουλήσει. Είναι... Α, την έχετε για guest star, όποτε είναι και έρχεται. Guest star, ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Καταρχάς τον έχεις πάρει Νίκο με στραβό μάτι τον Εσίτη από την αρχή, αλλά ας πω το εξής, ναι. Στο τελευταίο παιχνίδι παρατήρησε το, ναι. Έσωσε πάνω από 7-8 φορές, ναι. Να μην σου πω 10, δεν τις μέτρησα, από αντεπίθεση. Δηλαδή χάναμε την μπάλα μπροστά και κινδυνεύαμε, ναι. Και μάλιστα το κόψιμο ήταν κατευθείαν, δηλαδή ουσιαστικά ήταν ένα τείχος σε όποιον προσπαθούσε να φέρει την μπάλα σε εμάς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Εγώ να τέτοιο σας πω... αμυντικό χαφ τόσα χρόνια που βλέπω μπάλα δεν έχω δει. Τι λες ρε Γιώργο. Είναι δυνατόν να το λες αυτό το πράγμα. Μέτρησε φέτος. Δηλαδή σήμερα, τι σχέση έχει ο Εσίτη με τον Παύλο Γκαρσία, ας πούμε. Καλά, ο Παύλο Γκαρσία ήταν ο άρχοντας του κέντρου. Α, δεν το συζητάμε. Να σου πω κάτι. Αν ο Παύλο Γκαρσία έκοβε 10 μπαλιές, αυτός κόβει 15. Απλώς ο Παύλος έκανε και άλλα πράγματα. Προσέξτε λίγο τι θα σας πω. Ναι. Το θέμα ποιο είναι. Ότι αυτός ο αθλητής είναι πάρα πολύ καλός στο ανασταλτικό κομμάτι. Γι' αυτό μιλάμε. Δυστυχώς όμως το σύγχρονο ποδόσφαιρο, που ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να παίξει ένα παιχνίδι κυριαρχίας, ναι. Ειδικά σε άμυνες κλειστές. Ειδικά στην Ελλάδα. Αυτό που είπε ένας προηγούμενος αθλητής για τον Αγκούστο, το box to box, δηλαδή να παίξω το έναν εναντίον ενός για να πάρω την υπεροπλία. Δεν το έχει αυτό. Δεν μου φτάνει ο Εσίτη για αυτό το κομμάτι. Έχει όμως καλό μοίρασμα της μπάλας. Δεν, ούτε αυτό το έχει. Με τη μία. Όχι, θα το παρατηρήσει σήμερα. Φέρω σήμερα τους να κρατήσει σημειώσεις. Πρόσεξε. Κρατάω σημειώσεις. Ο Εσίτη το πόδο που κάνει είναι με το που την παίρνει την μπάλα να τη δώσει κατευθείαν. Θα τη δώσει και τη δώσει και καλά. Αυτό όμως προδιαθέτει και λάθη. Δηλαδή, όταν κάνεις τη γρήγορη μετάβαση, θα πρέπει εκεί που θα τη δώσει την μπάλα. Να υπάρχει το γρήγορο transition της ομάδας, δηλαδή να φύγουν τα center four μπροστά, να φύγουν τα extreme μπροστά και το οχτάρι, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση δυστυχώς ή ευτυχώς παίζει ο Μαροκινός, με αποτέλεσμα η ομάδα, αν γίνει η λάθος μπαλιά του Εσίτη, να τρυπιέται η ομάδα. Είδατε πόσες φορές ο Εσίτη έχει κάνει λάθος μπαλιές? Πόσες φορές? Ειδικά στον Πανιόνιο, στο δεύτερο ημίχρονο. Πόσο. Πάνω από 10 λάθος μεταβιβάσεις έχω μετρήσει. Είσαι δεν τρελός. Έχει κάνει το πολύ δύο να έχει. Πάρει από μάνατζερ. Κάνετε λάθος. Θες να φέρεις δικό σου παίκτη από τα Γιάννη Τσάκη. Όχι, ποτέ σου λέω. Παπά.
Να είσαι καλά, γεγονός... Έλα, καλά κύριε Φιλάρετε. Πάμε γεγονός στο επόμενο. Κάτσε, έλα Φιλάρετε. Ναι, θέλω να... θα κλείσω κιόλας. Ναι. Γεγονός είναι ένα, ότι όταν μια ομάδα επιτίθεται και έχει αυτό το ανοιχτό ελεύθερο ποδόσφαιρο, ναι, χρειαζόμαστε έναν παίκτη να μπορεί να κοντρολάρει από το κέντρο και προς τα μπροστά, όχι προς τα πίσω. Και αν θέλουμε να έχουμε αυτόν τον παίκτη να κάνει παιχνίδι, είναι αδύνατο. Αυτός θα δώσει την μπάλα σε αυτόν που θα κάνει το παιχνίδι. Κύριε Φιλάρετε, τώρα... να σας πω κάτι. Συγγνώμη που σας διακόπτω λίγο άκομψα. Ξέρετε πού θα τον βαθμολογήσουμε τελικά τον Εν Σίτι? Όταν θα παίξει με ένα μπαλαδόρο σαν οχτάρι, δηλαδή όταν θα έχει έναν Ολιβέιρα, ας το πούμε, ή κάποιο μεγάλο παιχταρά δίπλα του, που θα είναι γρήγορος και ταχύς, εκεί θα κριθεί ο Εν Σίτι και στα υπόλοιπα κομμάτια του πλάνου. Εάν, Σίτι Μαουρίσιο, ας πούμε. Εάν, μπράβο, κύριε Φιλάρετε. Εκεί θα δούμε αν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό αυτόν το γρήγορο, γιατί ο Καντουρί μας δίνει έναν αργό ρυθμό. Ο Μίσιτς μας δίνει έναν αργό ρυθμό στην ομάδα και την κάνει ευάλωτη. Και για να σε πειράξω τώρα, ναι, ο Εσίτη θα βάλει και γκολ πρώτη φορά στην καριέρα του εδώ, στον ΠΑΟΚ. Το εύχομαι. Και το εγώ όχι μόνο το εύχομαι, το πιστεύω, και θα σου πω και κάτι, κύριε Φιλάρετε, να το ξέρεις. Ναι. Εάν δεν υπήρχε ο Κυρκώστας, ο οποίος είναι ο πιο άμπαλος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, μάλιστα, δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο, έτσι είναι ένας εσύ παπάς και μισός, θα έλεγα ότι ο πιο άμπαλος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου είναι ο Νίκος από τα Γιαννιτσά, ο οποίος είναι ρήτορας. Θυμάμαι ένα αυτό που είχα διαβάσει με το Δημοσθένη. Άντε πάλι. Ο οποίος κάποιος τον κόλλησε, του λέει, ξέρω εγώ, και λέει, άμα θέλεις, λέει, να μετρηθούμε κιόλας. Και του λέει ο άλλος, δεν μαλώνω μαζί σου, γιατί θα σε βάλω κάτω και θα σε πατήσω. Και μετά θα σηκωθείς και θα πείσεις όλο τον κόσμο ότι με κέρδισες. Έτσι, μπράβο. Τέτοιο στόμα είναι. Και καλύπτει την ασχετοσύνη που έχει με το ποδόσφαιρο με τη ροντερική. Κατάλαβες? Είμαστε άσχετοι. Αλλά ευτυχώς δηλαδή, έχεις τον Κώστα, ναι, ο οποίος δεν έχει ιδέα από μπάλα. Και με ξεπερνάει. Και σε ξεπερνάει και μπράβο, οπότε να σε παρηγοριάσει. Κάνω πάσο. Πάντως το πικ-πονκ είναι ωραίο, να ξέρετε. Έγινε. Να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο, ορίστε. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάρτε μια αναπνοή γιατί βήξατε προηγουμένως, μην πνιγείτε κιόλας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, είμαι από τη Νέα Υόρκη, ο Ανδρέας. Γεια σου, Ανδρέα. Νέο Νορκέζος, ρε φίλε. Ο Ανδρέας ο φίλος μου, ρε. Ναι, κύριε Συρίκο μου, μεγάλε μου είστε και πρώτος, είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί παίρνω το ΠΑΟΚ TV. Έλα, ρε φίλε. Και βλέπω για χαρά. Βέβαια. Ναι, με 5,5 δολάρια. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Στη Νέα Υόρκη που είσαι, στο Bronx είστε? Ναι, στο Bronx. Α, μάλιστα. Ναι. Και είμαι πολύ χαρούμενος που έγινε συνδρομητής και βλέπω την Τούμπα. Συνήθως είσαι εκεί στη Νέα Υόρκη, είστε λίγο τσιγκουναράδες να πούμε, αλλά εντάξει, αφού θα πληρώσετε 5 δολάρια. Βλέπουνε παοκάρα και κλαίνε τώρα. Τσιγκουναράδες. Τρελάθηκες. Οι Αμερικάνοι όλοι τσιγκουναράδες, εσύ τι είστε να πούμε. Άμα δεν ήταν Αμερικάνοι, σου στείλουν τα σχέδια Μάρσαλ, χαρούπια θα τρώγατε ακόμα. Έπεσε η γραμμή, ορίστε. Αμερικάνος τώρα, Νέα Υόρκη. Πείτε στο για να μην πληρώσει παραπάνω λεφτά. Στο λέω εγώ, άκου τον Νίκο που σου μιλάει. Μόλις είδε ότι έπιασε τα 5 δολάρια, το έκλεισε. Οι πιο φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο, ναι, είναι οι Αμερικάνοι και μετά οι Γερμανοί. Οι πιο τσιγκουναράδες δεν υπάρχει από αυτούς. Άντε να τους πάρεις δολάριο τώρα. Θα έρθει εδώ Αμερικάνος τώρα. Ρε, ποιο σχέδιο Μάρσαλ τώρα. Αμερικάνο τώρα, Έλληνα, μπορείς να τον πάρεις δραχμή. Τα φάγατε. Έχουν πλύνει πιάτο να πούμε για να τα μαζέψουν. Γι' αυτό δεν τα δίνουνε. Τα σφίγγουν. Ορίστε ο επόμενο. Εσεί, ναι. Μάλιστα. Καλώ τον. Καλά. Μια τέλεια, χαρούλα. Τέλεια. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, συμφωνώ εγώ με τον φίλο για τον Εσίτη που λέει, και εμένα δεν μου έχει γεμίσει το μάτι. Ναι. Μακάρι την πορεία να αλλάξει αυτό, γιατί εγώ δεν θέλω να βιάζομαι για να κάνω την κριτική. Απλά μέχρι τώρα αυτό που έχουμε δει, σίγουρα χρειαζόμαστε να πει πώς να κόβει, αλλά δεν γίνεται το αμυντικό σου χαβ. Δηλαδή, άμα δεις τα τρεξίματά του, ας πούμε, ναι, δεν έχουν ένταση. Μπράβο, δεν έχουν ένταση. Ρε φίλε, δηλαδή, μπράβο. Πρέπει, αν αυτός ο παίκτης, δηλαδή, είχε ένταση, δηλαδή σε όλα τα τρεξίματα του είχε ένταση και πήγαινε στην μπάλα και την έκλεβε
και κάλυπτε τις ζώνες πίσω, γιατί ο ΠΑΟΚ βρίσκει με τον Βαρέλα και τον Κρέσπο, γιατί αναγκάζονται να κάνουν άλλα πράγματα σχέση με πέρυσι. Βρήκα δηλαδή έναν ακροατή στο Λίμπερο, ρε φίλε, να ξέρει μπάλα. Γίνατε τρεις γέλοι. Εσύ ο ακροατής και ο Κώστας. Ναι, μένουν εκτεθειμένοι. Άκου τον άνθρωπο τι σου λέει. Η ομάδα, οι γραμμές μεγαλώνουν, είναι πιο μεγάλες οι γραμμές, οπότε και έχουμε και αργές επιστροφές, γιατί έχουν μεγαλώσει αποστάσεις και έχουμε αργές επιστροφές, και δεν γίνεται ο αμυντικός σου χαφ, ο οποίος πρέπει να έχει τρία πνευμόνια, στο 60 να κουράζεται. Είσαι ρε φίλε, τι να σε πω. Είσαι η όαση αυτή τη στιγμή των ακροατών, ρε φίλε. Πραγματικά δηλαδή, είμαι απέναντι σε 1-2 εκατομμύρια παοξίδες, απέναντι, όλοι είναι απέναντί μου και βρίσκω έναν άνθρωπο σαν και εσένα να βλέπει μπάλα επιτέλους κάνω το σταυρό. Είσαι μου, σαν τον τρελό που άκουσε στο ραδιόφωνο, λέει ένας τρελός, λέει στην Εγνατία οδό, οδηγάει αντίθετα. λένε... Πώς σε λένε παλικάρι μου εσένα? Ρούλι. Νίκο, λοιπόν άκουσε ονόματε. Ένα γι' αυτό. Σε θέλουμε στην εκπομπή γιατί να βγάζεις την τσίμπλα, γιατί η τσίμπλα έχει πιάσει τα μάτια να πούμε. Ναι. Άσε. Κοίταξε, εάν, εγώ δεν θέλω να λέω, εάν βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση και έχει τα τρεξίματα 90 λεπτά και τρέχει, όχι όμως το ρελαντί, σπριτ. Είπες δηλαδή, μια μαγική κουβέντα. Ο ΠΑΟΚ θέλει ένταση στο παιχνίδι επί 90 λεπτά. Ακριβώς. Και δεν τον έχω μόνο για να μου κόβει τις μπάλες, αλλά για να μου ανεβάζει και το ρυθμό. Γιατί όταν θα πας να παίξεις με σκυλιά αμυντικά χαφ ή με δεκάρια σκυλιά σε στυλ Φορτούνι, πρέπει φίλε να είσαι φωτοβολίδα. Θα δεις σήμερα και σε μικρότερη ποιότητα, δηλαδή με αυτός που έχει ο Μάντσον, που έχει ο... Θα τους καταπιεί, μακάρι. Θα τους καταπιεί η παικτούρα. Θα σου πω κάτι, μην βλέπεις μόνο, θα δεις τα τρεξίματα που έχει και πώς θα πάει τα δω. Ο Μάντσον. Θα το δούμε. Και πώς θα πάει. Γιατί ήταν, είναι ένας, φίλε Νίκο, είναι ένας παίκτης που ήρθε την Τρίτη και την Πέμπτη έπαιξε. Για δε στο στόχο, τον έχει τρεις μήνες και δεν μπορεί ακόμα να περπατήσει. Ξέρεις τώρα σου μιλάει ένας άμπαλος τώρα σου μιλάει, ο οποίος να πούμε άμα το βάλεις στο γήπεδο μέσα θα φωνάζει τρίποντο. Είναι πασχετικός. Είναι πασχετική μουρή. Έχω ακούσει μουσικούς παραγωγούς, γιατί είμαι μόνος μόνος στην μπάλα, που παίζουν 30 χρόνια μουσική και έχω ακούσει... λέει να πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και λέει την επόμενη ρούπα και ήταν στη Σιδετέλη. Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε. Οπότε τα έχω δει όλα. Λοιπόν Νικολάκη, σε χρειαζόμαστε και σε μια άλλη εκδρομή να είσαι εδώ, έτσι. Με την νίκη. Έγινε φιλιά, πάμε επόμενη γραμμή. Εγώ ρε άμπαλε. Στα φίλια σε παραδέχομαι να πουλήσεις. Σίκα, μήλα, πορτοκάλια, μανταρίνια, αχλάδια, λεμόνια, πατάτες. Ναι ρε φίλε, να μιλήσεις με Σαουδάραβα, με εκείνο το Μεξικάνο τότε που πήγαμε. Θυμάσαι στο Μεξικό τι ώρα που είχαμε περάσει εκείνη την εποχή. Θέλεις να σου πω ένα πήγαμε παράδειγμα. Να κλείσουμε εκείνα τα σταφύλια. Δεν σου δίνω ούτε ένα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Δεν θέλω να σε ακούσω. Πάμε στον ακροατή. Ορίστε. Hello. Hello, sir. Hello. Έλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Είμαι ο Αντρέας. Έλα, Αντρέα, μου έπεσε έλα, η γραμμή. Έλα, τσιγκουναρά, Αντρέα, τι κάνεις. Έπεσε η γραμμή. Ρε Παοκάρα, ρε, αυτό το TV, πώς τον είναι, Παοκ TV, με έσωσε. Σε έσωσε. Αυτό, ναι. Έσωσε τον Παοκ, όχι μόνο εσένα. Ο Παοκ αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα κίνδυνο για τα επόμενα 100 χρόνια λόγω αυτής της κίνησης. Λοιπόν, θέλεις να τον βγάλω αυτόν τον άνθρωπο, θες να τον βγάλω φωτογραφία. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι στο Bronx. Ο Ανδρέας, λοιπόν, να σου πω πόσο είναι τσιγκούνης. Θες να σου πω γιατί είναι τσιγκούνης. Λοιπόν, γιατί είμαι τσιγκούνης. Εγώ γιατί είμαι τσιγκούνης. Λοιπόν, άκουσε Ανδρέα. Είμαι σίγουρος ότι η γυναίκα σου μπορεί να είσαι και χωρισμένος, έτσι πως σε βλέπω, μην πεις τίποτα. Περίμενε, θα πω εγώ. Λοιπόν, μπορεί να είσαι χωρισμένος και η γυναίκα σου ή Ιρλανδέζα είναι ή Σκοτσέζα. Ελληνίδα από την Καλαμάτα. Είναι Ιρλανδέζα. Είναι Ιρλανδέζα. Είδες λοιπόν. Ιρλανδέζα. Ιρλανδέζα. Σε βγάζω εγώ φωτογραφία. Λοιπόν, από παιδιά σε κόβω να έχεις ένα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Έχουμε τον Νίκο από τον Παπαδόπουλο. Ένα λεπτό κύριε Ανδρέα. Έλα Νίκο.
Νίκος Παπαδόπουλος από το Χαριλάο, από πού μας παίρνεις? Από τους νέους επιβάτες. Νέους επιβάτες. Τι κάνεις, ρε, την ιδιαίτερη πατρίδα του Άγγελου Νασουσιάδη. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στο ντέρμπι της ΚΑΠΑ 19, Άρης Παναθηναϊκός, εδώ στο γήπεδο του ΠΑΟΝΕ. 0-1 Παναθηναϊκός από το 28 λεπτό με το τέρμα του Ηλιάδη. Σε ένα πρώτο μέρος που οι πράσινοι είναι καλύτεροι από τους γηπεδούχους. Έχουν απειλήσει περισσότερες φορές. Έχει βγει και ο Άρης 2-3 φορές μπροστά. Έκανε μια-δυο φάσεις, αλλά δεν έχει καταφέρει να βρει μέχρι στιγμής τον γκολ. Και είναι επίσης το σκορ από το 28, επαναλαμβάνω, 0 Παναθηναϊκός με το τέρμα του Ηλιάδη. Θα έχουμε νεότερη επικοινωνία στη συνέχεια. Για το πες μας κάτι για την δεκάδα του Άρη, το αύριο παίζουν. Το center for να μας πει ποιο είναι. Αύριο για το αυριανό. Ναι, ναι. Center for είναι τέγια. Μάλιστα. Επιμένει, έτσι. Μα ποιο να βάλει. Μάλιστα. Την δεκάδα την ξέρεις, Νικόλα? Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Κουέστα στο τέρμα, ο Σούντγκρεν με τον Κόρκουτ στα μπακ, ο Ρόουζ με τον Βέλεθ στα στόπερ, ο Σάσα με τον Ματίγια στην μεσαία γραμμή. Ο Ιντέγε στην κορυφή, τώρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την τριάδα πίσω από τον Ιντέγε. Προβάδισμα έχουν Μαντσίνη, Ντιγκινή και Φερφαντζίδης. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να πάρει φανέλα βασικού ο Γκάμα, γιατί θα πηγαίνει καλά την τελευταία εβδομάδα και οι μετρήσεις του ήταν καλές. Και μπορεί να αγωνιστεί για πάνω από 50 λεπτά. Και αν μπει ο Πορτογάλος στην 11, θα βγει ένας εκ των Μαντσίνη την κοινή. Αλλιώς θα είναι ο Γάλλος με τον Αργεντίνο και το Φετφαντζίδη. Νικολή μου, να σου πω κάτι. Επειδή είσαι ρεπόρτερ του Άρη, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορείς να μου πεις αυτή η ομάδα γιατί δεν παίζει το 3-5-2. Δεν το δούλεψε. Πώς θα το παίξει άμα δεν το δούλεψε? Μα είναι γεννημένος ο Άρης για αυτό με αυτούς τους παίκτες που έχει το 3-5-2. Ο παίχτης που είναι γεννημένος για το 3-5-2 στον Άρη πιο πολύ από όλους ίσως είναι ο Σούντγκρεν, ο οποίος με την ΑΕΚ στη Σουηδία έπαιζε μόνιμα 3-5-2 γιατί είναι και fullback. Γιατί, με συγχωρείς πολύ, αν ο Κόρχουτ βρει τα ανεβάσματά του, δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτό το ρόλο? Δεν είναι, νομίζω ότι ο Κόρχουτ μπορεί να πάρει... Νίκος Παπαδόπουλος από νέους επιβάτες και μετά πάρει να φας και κάνα σουτζουκάκι εκεί στους νέους επιβάτες. Θα πάω, και θα πάω. Στο Μανώλη εκεί πέρα έχει... Μανώλη, σωστό. Γεια σου, Νικόλη. Ανέστη, πάμε, κύριε Γιώργο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου, Νικόλη. Πάμε στις γραμμές. Πάμε, ορίστε. Ορίστε. Έλα, Αντρέα μου, ναι, συνέχισε, κλείσε. Γιατί με λέει τσιγκούνι ο δικός σου? Γιατί είσαι τσιγκουναράς μεγάλος, σε κόβω εγώ. Γενικά οι Αμερικάνοι. Και ναι, και ειδικά από τον Bronx. Και τον βγάζω ότι έχει Ιρλανδέζα γυναίκα και είμαι σίγουρος ότι έχεις μόνο ένα παιδί και είμαι σίγουρος ότι είναι και αγόρι. Ναι, είναι αγόρι. Και τον έκανα και Παναθηναϊκό. Και τον έστειλες και σε πανεπιστήμιο σίγουρα εκεί με τα λεφτά της πολιτείας. Άκου να σου πω τώρα. Δεν μου λες, διατροφή στην Ιρλανδέζα τη γυναίκα σου δίνεις? Χίλια δολάρια. Πόσα χρόνια? 14 χρόνια. Άρα φέτος είναι η τελευταία χρονιά. Του χρόνου είναι η τελευταία χρονιά. Του χρόνου. Μέχρι 15 χρόνια δίνουν διατροφή. Βεβαίως. Άρα λοιπόν το χιλιάρικο μέχρι το Μάιο θα το δίνεις. Ναι, μέχρι τον Απρίλιο. Αυτό που κάνεις δεν είναι ωραίο, ρε φίλε, αυτό που κάνεις. Να σου το πω εγώ, δεν είναι ωραίο. Καταρχήν πρώτα απ' όλα, είσαι στην Αμερική. Έχεις πάρει διαρκεία στον ΠΑΟΚ? Ναι, πήγε να πάρει διαρκεία. Πήρε και βγήκε και φώναζε γιατί δεν του δίναν διαρκείας. Έβαζε τα λεφτά και αυτά ο άνθρωπος. Τσιγκουναράς είναι εγώ, Ανδρέας. Μεγάλο τσιγκουναράς είναι. Θα ακούς τον Νίκο. Γεια σου, Αντρέα, να είσαι καλά. Και αύριο μέρα είναι, ορίστε ο επόμενος. Τον έβγαλα φωτογραφία. Ναι, ρε μεγάλε. Έλα, πάμε. Γεια σας. Γεια σας. Αυτός ο μήνας είναι που θα κριθεί ο προπονητής, αν θα μείνει ή αν θα φύγει. Μπράβο. Έτσι. Δύσκολα μάτς. Δύσκολα. Ατρόμητος, Άρης, ΑΕΚ, δεν ξέρω μετά τι έχουμε. Μεγάλη κραδασμή. Μεγάλη κραδασμή. Αυτό τον προπονητή. Και Τρίπολη έχουμε μετά. Όχι, Παναγία μου. Αυτό τον προπονητή δεν είναι. Εγώ τον έχω χαρακτηρίσει τον Μιχάλη Κυρίτης της Πορτογαλίας. Έχει αυτή την αφέλεια. Θυμάστε τον Άρη στο μπάσκετ, είχε Γκάλι Γιαννάκη και παραλίγο να χάσει το πρωτάθλημα από τον Φασούλα και τον Καρατζουλίδη, να πούμε. Δεν είναι μόνο να έχεις τους παίκτες, είναι να έχεις και κάποιον στον πάγκο να... Έχουμε ένα κλασικό παράδειγμα του περσινού προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος έκαμνε πράγματα και θάματα, και βλέπουμε έναν διαφορετικό προπονητή του Ολυμπιακού. Ας δώσουμε λοιπόν λίγο χρόνο στον προπονητή μας να δείξει κάποια πράγματα. Θα σας απαντήσω γι' αυτό. Αυτός του Ολυμπιακού είναι ένας τσομπάνης, το λέω τώρα. Ναι. Γιατί
Θυμάσαι εκείνον τον Κοσοβάρο από τα βουνά που είχαν φέρει. Ναι. Τους έβαλε στους ομίλους. Ναι. Και μετά μην τον είδατε τον Παναή. Ναι. Δηλαδή, τα δύο πρώτα μάτς Ολυμπιακός με την ψυχή τα πήρε. Έτσι. Στο ένα άλλαξε εκεί τα βίντεο, κάνανε αυτά που κάνανε. Τώρα που παίζουν σήμερα με τον Βόλο, θα δεινοπαθήσουν. Τον έκανε πιο σφιχτό κόλλο τον Ολυμπιακό, είναι η αλήθεια. Τώρα με τον Βόλο σήμερα δεν ξέρω τι θα κάνουν. Θα δεινοπαθήσουν. Είμαι σίγουρος. Γιατί έχουν και το μάτς της Ευρώπης. Ωραία. Στην εβδομάδα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα το κέντρο μας από πέρσι είναι χειρότερο. Και λέξει εγώ. Η αλήθεια είναι αυτή. Ποιος είναι καλύτερος από το Σάχο, που δεν έχει και κανένας φοβερός παίκτης. Αυτή τη στιγμή λέμε τώρα. Ναι. Είναι ο Εσίτη. Άστε να πάνε. Mm-hmm. Αυτό που λέτε για τον Αγκούστο, που λέτε έχει αριστερό πόδι. Ωραία, έχει αριστερό πόδι. Το δεξί είναι κουλό. Εγώ, αν προσέξετε, όταν παίρνει την μπάλα, καθυστερεί 3 δευτερόλεπτα να τη μεταφέρει από το δεξί στο αριστερό. Αυτό είναι τραγικό. Αυτό είναι θέμα μετάβασης και γνωριμίας με τους συμπαίκτες του. Όχι, ακόμα και όταν δεν πιέζεται το κάνει. Δηλαδή, φαίνεται ότι το δεξί του πόδι δεν το δουλεύει αυτό το παιδί. Δεν το δουλεύει, η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή δεν είναι πλεονέκτημα, εντάξει, πλεονέκτημα αριστερό. Το δεξί δεν θα χρειαστεί κάποια φορά το δεξί του πόδι. Απλώς μας έχει αποδείξει, και επειδή είναι και νεαρός η ηλικία, μας έχει αποδείξει και με τα αμυντικά χαφ που βλέπουμε στην Ευρώπη, ότι οι αριστεροπόδαροι, ειδικά σε αυτή την κατηγορία των χαφ, μπορεί να είναι πιο εξελίξιμοι και πιο απρόβλεπτοι σε κάποια πράγματα. Και στο μαρκάρισμά τους επάνω να είναι πιο δύσκολοι στο να μαρκαρίζονται. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Να σε καλά, και αύριο μέρα είναι. Η πάμε στην τελευταία γραμμή, ορίστε. Ναι, πάμε τελευταία γραμμή. Ορίστε. Γεια σου, άσχετε Συρίγο. Εδώ. Έχεις άγρια μεσάνυχτα, μόνο με τον Νίκο κακός είσαι τέρι, με το Μενώτη έπρεπε να σου είσαι τέρι. Τώρα όσον αφορά για τους αριστεροπόδαρους, μια φορά το 1940 με λέγε. Μίμης Παπαγιάννου, Χατζηπαναγής ήταν αριστεροπόδαρη. Οι μεγαλύτεροι παίκτες Έλληνες ήταν αριστεροπόδαρη. Λοιπόν, ο Όβερατ, ο Γερμανός, Κώστα, δώσε μου 20 δευτερόλεπτα, πάμε να ακούσουμε τι ώρα είναι. Έλα κύριε Κώστα, πες μας για τον Ποτίνο. Λοιπόν, καταρχάς εσύ είσαι Β' Εθνική, ο Νίκος είναι Α' Εθνική. Είναι και οι δυο χωριάτες είστε. Είστε ατέρια στο ζευγάρι. Και οι δυο χωριάτες. Μη με διακόπτεις. Να ολοκληρώσω. Δεύτερον, η ομάδα του Λουτσέσκου πήρε double, αλλά ήταν ανέδραση ασυμπάθιστη ομάδα, προβλέψιμη, αργή και με πρόβλημα μεγάλο απέναντι σε οργανωμένες. Σε ξέσκησε η ομάδα του Λουτσέσκου, σε έκανε να τρέπεσαι να μιλήσει το σπίτι σου. Απέναντι σε οργανωμένες παπά. Προσπαθεί ο καινούριος ο προπονητής να την αλλάξει φυσιογνωμία. Κατάλαβες. Για να μπορείς να κερδίζεις. Αλλά πού να το καταλάβεις εσύ, βρε, μέσα νυχτίβι. Τι να καταλάβεις εσύ. Προσπαθεί ο νέος ο προπονητής να της αλλάξει φυσιογνωμία. Να την κάνει επιθετικογενή ομάδα. Που δεν ήτανε. Η περσινή δεν σ' άρεσε, δεν ήταν επιθετικογενή. Όχι. Σε ξεπάτωσε. Πέντε παιχνίδια έκανε καλά σε όλο το πρωτάθλημα. Τόσα. Τόσα, ναι. Τόσα να σε βλέπω κρυμμένο, αν μπορείς να βγεις από το σπίτι σου όπως πέρσι. Και πρόπερσι και παραπρόπερσι. Άμπαλε χωριάτη. Εκεί που ήταν καλή ήταν ότι δεν είχε κενά μεσοαμυντικά. Εκεί ήταν καλή. Ναι. Από εκεί και πέρα. Έμαθες και τα μεσοαμυντικά. Γι' αυτό, πού να τα ξέρεις εσύ. Ο Νίκος με καταλαβαίνει πως μιλάω. Βέβαια. Εσύ ο άσχετος δεν μπορεί να καταλάβεις και ούτε πρόκειται να καταλάβεις. Όμοιος στον όμοιο και κοπριά στα λάχανα. Κύριε Κώστα, γιατί εδώ ο Ιχολήπτης μας κάνει νοήματα επειδή τελείωσε η ώρα. Με δύο λόγια, την Άκη και τον Κωστένογλου, πώς τη βλέπετε φέτος? Συμφωνείτε με αυτή τη μεταγραφή που έγινε? Είναι λύση ανάγκης για μένα. Ναι. Και εγώ αυτήν την ΑΕΚ δεν τη μετράω φέτος. Θα τη μετρήσω από τη στιγμή που θα μπει στο γήπεδο, όταν, Νίκο. Όταν θέλει θα μετρήσει, ρε. Και όταν έρθει, δεν πάει να με ξεπατώσουν 10 χρόνια. Και όταν περάσει από την Κατερίνη, το τηλέφωνο το ξέρεις. Βεβαίως, κύριε Κώστα, το έχω αμελήσει.
Αλλά θα βρεθούμε. Λοιπόν, θα παρακαλέσω πολύ να μου δώσει ένα λεπτό κύριος Χρήστος Κιώσης. Να πω κάτι στον κύριο Νίεζο, στον κύριο Κώστα. Στον κύριο Κώστα. Θέλω να καταγγείλω σε όλο τον κόσμο του Λίμπερο, αλλά και σε άλλα ραδιόφωνα, γιατί βγαίνει και, και σε άλλα ραδιόφωνα ο κύριος Κώστας, ότι ο κύριος Κώστας δεν είναι αεξής, είναι κρύφο αριανός και ολυμπιακός βαμμένος. Έλα, δεν τον έχω ακούσει μία φορά να πει μία κακιά κουβέντα για τον Άρη ή τον Ολυμπιακό, ενώ η μόνη του... Η μόνη Συκοφάντης, του. Συκοφάντης και δυσφημιστής, επειδή είσαι φίλος δεν σου κάνω αγωγή. Μάλιστα. Για συκοφαντία. Με κλείσει και μέσα ρε συνεργάτη των Γερμανών. Για μέσα είσαι. Βαριά για παραόρο είσαι. Τώρα. Συνεργάτη καρφί της ασφάλειας, θα με κλείσει και μέσα. Θα με βάλεις φυλακή. θα με βάλεις φυλακή μωρή κουφάλα. Ειρήνη ημίν. Να είστε καλά κύριε Κώστα. Κώστα θες κάτι να συμπληρώσεις? Όχι, έφυγες. Έφυγε ο Κώστας. Έλα Νίκο, κλείσει. Κλείνουμε την εκπομπή μας σήμερα Σαββάτο μέρα του Σταυρού. Χρόνια Σταυρού. Πολλά σε όλο τον κόσμο. Το Σταυρό, μεγάλη χάρη του. Γιορτάζουν οι Σταύροι. Όλοι οι Σταύροι. Σταύρος Κόλκας. Χρόνια του το Σταυράκι. Αυτό το γομάρι έκανε να πούμε τη δημοσιογραφία. Έκανε και παιδάκι, έκανε γιόκα έκανε. Δηλαδή από το Κολκέγικο δεν πρόκειται. Εύχομαι να μην τραβήξει αυτά που τράβηκε ο μπαμπάς από τον Κόλκα. Να είναι ένα καλό παιδί. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που με κάλεσε σήμερα στην εκπομπή. Και εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες και βγάλαμε μια εκπομπή ξεκούραστη. Αυτός είναι ο Συρίγος όταν έχει παρτενέρ. Μάλιστα. Μη με πιάνετε λοιπόν κεφάλι γιατί δεν έχω. Για να φέρω παρτενέρ πρέπει να είναι επιπέδου χίτα. Επιπέδου Νίκο από Γιαννιτσά. Σε ευχαριστώ που με ανεβάσεις. Για μπορώ να τον έχω δίπλα μου και να μπορώ να ανταλλάσω απόψεις. Τώρα, άμπαλ και ο Χίτας, άμπολος και ο Νίκος από τα Γιαννιτσά. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, τι να κάνουμε. Να είστε καλά. Να περνάτε καλά και να ξέρεις κάτι, Νίκο. Για πες μου, φίλε. Ότι το μεγαλύτερο αγαθό στον άνθρωπο είναι η υγεία. Η υγεία, ρε φίλε. Ναι. Διότι όταν έχεις υγεία, ναι, μπορείς να βγεις από το σπίτι σου. Εντελώς. Έξω, με τα πόδια, περπατήσεις. Όταν βγεις από το σπίτι σου, μπορείς να βρεις δουλειά. Άιντε. Δεν θα βρεις. Φυσικά. Θα ρωτήσεις τον νέο, ρωτήσεις τον άλλο. Που είσαι υγιής, βουνό, ό,τι θες μπορεί να το κάνεις. Όταν βρεις δουλειά μπορείς να βγάζεις λεφτά. Άμα πέσεις σε κανέναν και με πιστολιάσεις όπως επιστολιάσαμε εμείς τα Γιαννιτσά. Θα βρεις άλλον μετά. Πάμε για άλλον. Δεν μας άμε, ναι είμαστε. Έχουμε υγιής, βουνά. Οπότε έχοντας υγεία, δουλειά και λεφτά. Ναι. Ο έρωτας είναι μια εύκολη υπόθεση. Έλα ρε Γιώργο. Ναι ρε φίλε. Μην τα λες έτσι ρε φίλε, με τρομοκρατείς να πούμε. Είναι δυνατόν. Γεια σας. Άρα ερωτευτείτε όλοι, φιλιά, γεια. Όχι ερωτευτείτε όλοι, αρμπάλα. Αρμπάλα ρε φίλε. Βρε υγεία πρωτά. Βρε, και αυτοί που πήραν τηλέφωνο. Γιατί άμα είσαι άρρωστος και πας και... Ο Λούθε και αυτοί γιατί δεν κατάλαβα να ερωτευτούν και αυτοί, δεν έχουν δικαίωμα. Όχι. Πρέπει να παίξουμε το τραγούδι του Καβαδία, ναι, το γράμμα ενός αρρώστου ρε φίλε. Του γιατρού. Αλλά δεν είναι ώρα. Δεν είναι. Κατάλαβε. Αύριο μέρα εδώ είναι. Εδώ θα είσαι. Πού. Εδώ. Στα Γιαννιτσά θα είμαι. Θα μιλήσουμε από εκεί. Θα μιλήσουμε. Θα πού τα πούμε. Γεια σας. Γεια.